Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος για άλλο ένα βράδυ επί 15 χρόνια τέτοια ώρα, 12 με 2. Με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, με κύπελα Ελλάδος, με θεατρικές παραστάσεις, με μπούκες αγροτών. Μια πόλη η οποία επιτέλους είναι ζωντανή. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν μ' αρέσει η ησυχία, το ξέρετε αυτό και πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είχαμε την μπούκα των αγροτών, είχαμε το μεσημέρι μια εκπομπή με τον κόκκινο, το Μουλάρι Κίνκ, ο οποίος να πούμε πήρε καθαρά το μέρος των αγροτών. Εγώ ήμουν αντίθετος, γιατί είπα ότι η κοινωνική ομάδα των αγροτών έφαγε τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά λεφτά σε επιχορηγήσεις, σουβλάκια και σουτζουκάκια. Τέλος πάντων, είχαμε και μια επίθεση της άλλων κοινωνικών φορέων, άλλων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι αγρότες εναντίον των αγροτών. Κάποιοι βγήκαν και είπαν διέρηκε, βασίλευε. Τέλος πάντων, να μην το κάνουμε θέμα, καθώς εκείνη την ώρα που μαλώναμε με τους αγρότες βγήκε ο Μπερμπάντοφ και πήρε συνέντευξη στον εαυτό του. Δηλαδή, μου λέει ο κόκκινος τώρα το μεσημέρι, το βράδυ που γράφαμε τη στήλη στο. Ξέρεις τη στήλη, τη γράφουμε πώς. Παίρνει τηλέφωνο ο κόκκινος. Ενοχλώ. Ενοχλείς, ρε, του λέω. Να κλείσω. Όχι, ρε, του λέω, να μην κλείσεις. Και έτσι ξεκινάει έτσι μια ευγενική έτσι συνομιλία. Έχω θέμα. Λέω, εντάξει, να το πούμε. Και αυτός από το σπίτι του, εγώ από το σπίτι μου, του υπαγορεύω εγώ. Σαν Δημήτρης Παπαμιχάλη, αυτός κάνει τη βουγιουκλάκι εκεί στο. Εντάξει, τσίκι, 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 τα γράφει, να πούμε. Και μου λέει ένα ωραίο σήμερα, δεν είναι δικό μου, εγώ δεν είμαι άνθρωπος των αλλών να τα υιοθετώ. Μου λέει ο κόκκινος, είναι λέει φοβερό λέει, αυτό το πράγμα, λέει, πες το στον αέρα, θα το πούμε και το πρωί. Λέω, τι ρε Γρηγόρη, ξεφτέλησε τους δημοσιογράφους γενικώς. Ο Μπερμπάντοφ ξεφτέλησε τους δημοσιογράφους, εμάς δηλαδή, εγώ δεν είμαι, τέλος πάντων δημοσιογράφο δεν είμαι. Αν πεθάνω δηλαδή, δεν θα στείλει στεφάνι η SEM όταν πεθάνω μάλλον. Δεν θα πούνε τίποτα, ούτε θα έρθουν και στην κίδια. Χαίρεστηκα βέβαια, εγώ δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να πω. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν κατά τον Γρηγόρη Κόκκινο θα πρέπει να νιώθουν προσβεβλημένοι. Δεν είναι δικό μου, επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό μου, είναι του Γρηγόρη. Τώρα καθώς ερχόμουν από Τούμπα προς Κωνσταντινοπολίτικα, πέρασα από το γήπεδο του Πάοκ, λέω, δεν πάω σε αυτό το σαράτσι, λέω, καιρό έχω να το δω αυτό το σαράτσι. Αυτό το βρωμόσκυλο, λέω, καιρό έχω να το δω. Καλός άνθρωπος ο Σαράτσης, αγνός παόξης, έχει ένα φοβερό εστιατόριο, το ξέρετε εκεί, περνάνε όλες οι φίρμες, θα πούμε. Έλα να τον πάρω μια βόλτα γιατί εκεί τον χώσα λίγο στην κουζίνα, λίγο αυτό τον πίεσαν και τα λοιπά. Την ευγενική κυρία του την είπα, μπορώ να πάρω μερικά λεπτά. Πάρ' τον λέει από το κεφάλι μου, λέει να ησυχάσω. Ψέματα δεν μου είπε από αυτά, έτσι Σαράτσι. Όχι, δεν μου πέφτει και πράγμα. Δεν μου πέφτει και πράγμα. Στέφανε, ένα αγκαλιασμό με καμόρα βλέπω. Και έχασες και κιλά πολλά, έτσι. Έχασα, ναι. Ναι. Τι, δίαιτα κάνεις, σεξ πολύ, τι. Δηλαδή, δουλεύεις πολύ. Δίαιτα. Δεν τρως, δηλαδή, τηγανιτά, σάλτσες και τέτοια. Προσπαθώ, προσέχω λίγο την. Πας και στα 5x5 μου είπαν κάτι κουλάκια. Ναι, έτσι έμαθα εγώ. Δύο κουβέντες για το θέμα του Μπερμπάντοφ, το οποίο έχει πέσει πάρα πολύ και θα μου πεις και τη νέα σου έτσι ενασχόληση. Δεν το ξέρω ότι παοξής δυτικών συνοικιών θα μπορούσε να έχει, να πούμε, κουλτούρα θεατρική, να είναι κινηματογραφόφιλος, θεατρόφιλος κτλ. Δηλαδή, σε αυτή τη ζωή δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις. Δηλαδή, μπορεί να βρεις, ας πούμε, τι να σου πω, Αλβανό επενδυτή. Μπορεί να βρεις, ξέρω εγώ, παοξή ευγενικό. Μπορεί να βρεις, ξέρω εγώ, Αριανό συμπαθή. Μπορεί να βρεις Αριανό συμπαθή. Μπα, υπάρχει, έχω εγώ φίλους, 5-6, 4. Και ο Σαράτζης, πάω εκεί να πούμε, μου λέει, όχι, λέω και εγώ διατροφή κάνω κτλ. Ασχολούμαι, λέει, με το θέατρο. Πέφτει κάτω ο Ραπτόπουλος. Τι θέατρο ασχολείσαι? Πες μου τη νέα σου ασχολία, έτσι να πέσω ξερός κάτω. Θα μου πεις για τον Μπερμπάντοφ μετά. Πες μου τι γίνεται. Μου λέει, εγώ λέει, έχω αναλάβει. Τι έχεις αναλάβει, για πες μου. Γελάει. Λοιπόν, έχω αναλάβει να βοηθήσω τον Τάσο τον Παρατζίδη και τον Σταμάτη του Τσελέπη να κάνουμε μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Δίνουμε μια παράσταση στα παιδιά, ένα έργο γραμμένο, μια κωμωδία του Τάσου του Παλατζίδη. Δηλαδή, εσύ τώρα είσαι κατά κάποιο τρόπο σαν θεατρικό επιχειρηματία. Δηλαδή... Δεν θα το έλεγα έτσι ακριβώς. Όχι, δεν μου ταιριάζει αυτό ο ρόλος. Μη μου το παίζει αυτό. Όπως το λένε, ότι. Ασχολείσαι. Ασχολούμαι, ναι. Ασχολούμαι. Δεν προσπαθώ να γίνω επιχειρηματία του θεάτρου. Τώρα μου δόθηκε μια ευκαιρία με τον Τάσο του Παλατζίδη να ασχοληθώ, να μπω λίγο πιο ενεργά στο θέατρο. Μ' αρέσει, το κυνηγάμε, κάναμε τις πρόβες μας σήμερα, αύριο έχουμε πρεμιέρα, παίζουμε το Greek Exit στη Θεσσαλονίκη, πρώτη φορά.
πρωταγωνιστεί ο Τάσος Μπαλατζίδης και ο Σταμάτης Τζελέπης. Είναι μια κωμωδία που παίζεται στο χώρο της, στο φυσικό της χώρο. Είναι γραμμένη σε ένα μπαρ. Γραμμένη σε μπαρ. Ναι. Για ένα μπαρ. Παίζουν μέσα στον κόσμο. Είναι δύο τύποι δηλαδή, στον κόσμο μέσα. Οι οποίοι είναι στον μπαρ και πίνουν και μιλάνε. Ναι. Είναι δύο φίλοι οι οποίοι εξιστορούν παλιές τις ιστορίες. Α, παλιές ιστορίες, παλιές δουλειές, παλιές γκόμενες, αυτά ιστορίες, πολιτικά. Ναι, πολιτικά. Έχει διδάγματα το έργο. Αποτυχία στις γυναίκες, δύο άντρες στο μπαρ. Ναι. Αυτό τώρα λίγο είναι ντεμοντέ. Γιατί είναι ντεμοντέ? Γιατί συνήθως οι άντρες όταν πάνε στο μπαρ γίνονται επιδικταράδες, άμα πιούν δύο ουίσκι. Δηλαδή αυτό είναι οξύμορο να πούμε. Να μας το πει και ο φίλος. Γεια και από μένα στην παρέα σας. Ναι, αυτοί δεν βρίσκονται τυχαία στο μπαρ, βρίσκονται με στόχους. Α, βεβαίως. Είναι χωρισμένοι, παντρεμένοι, δηλαδή. Δεν τα πεις όλα. Αυτό ναι, όχι, γιατί έχει ανατροπές και εκπλήξεις στο έργο. Πάντως βρίσκονται στο μπαρ, όχι, και δεν είναι το πρώτο τους ραντεβού, είναι το εκατοστό τους ραντεβού. Με γυναίκες οι οποίες όμως δεν έρχονται. Τώρα στα 99 προηγούμενα ραντεβού τουλάχιστον δεν ήρθαν. Τώρα θα δούμε. Στο 100 που είναι αυτό θα το δούμε. Είναι κοινωνικό, πολιτικό, είναι συναισθηματικό, είναι ατακαδόρικο, είναι όλα αυτά μαζί. Τι είναι? Οι αφορμές καταρχήν είναι το ραντεβού που έχουν, είναι αυτό που θέλουν στο ερωτικό τους κομμάτι. Αλλά αυτά είναι αφορμές. Όλο το έργο είναι γραμμένο σαν μια κοινωνικοπολιτική σάτιρα. Άλλωστε αυτοί οι δύο είναι άνθρωποι κάποιας ηλικίας, οι ήρωες του έργου, οι οποίοι... Όχι παλέμαχοι, απόμαχοι, πλησιάζουν προς τη δύση του αντρισμού τους. Προς το μέλλον τους που θα είναι παρελθόν μετά από κάποια χρόνια. Για όλους μας φυσικά η ζωή είναι έτσι. Αλλά αυτοί μέσα στη συζήτηση και μέσα στην αναμονή και στην αγωνία του ραντεβού ξεδιπλώνουν τη ζωή τους, πάντα με πολύ έτσι χιουμοριστικό τρόπο, με μια επικοινωνία με το κοινό αυτό, του μπαρ. Αυτοσαρκαστική είναι. Αυτοσαρκαστική, αλλά πιστεύουν παρά αυτά ότι είναι και έξυπνοι και οξυδερκείς, έχουν όλα τα καλά ενός πανέξυπνου ανθρώπου. Αυτό για τους ίδιους όμως. Ο κόσμος καταλαβαίνει την ποιότητα του μυαλού για τις σκέψεις. Και βέβαια μέσα από όλους αυτούς τους διαλόγους ξεδιπλώνουν τη ζωή τους και βλέπουμε ουσιαστικά την Ελλάδα από όπως την έχουν ζήσει αυτές οι ηλικίες και πού έχει φτάσει. Μου είπες εκεί στο εστιατόριο του Σαράτσι ότι ρίχνει πινελιές και ο Λάκης εκτός από σένα, ο Λαζόπουλος. Το έργο το έχω γράψει εγώ. Ο Λάκης ήταν θα έλεγα η πινελιά. Η πινελιά με την έννοια την εξής. Καταρχήν όπως και σε άλλους, αλλά ιδιαίτερα στο Λάκη, το είχα δώσει για να δει αν γράφω, να καταλάβω και εγώ που το πάω. Γιατί πρέπει να έχεις και την άποψη των άλλων. Ο Λάκης που κινείται τώρα, παρένθεση, που κινείται ο Λάκης? Δεν τον βλέπω με το τσαντήρι, ας πούμε. Έχει την παράστασή του στην Αθήνα. Πάει καλά. Και πάει πολύ καλά. Και έχω την εντύπωση ότι ήδη ανακοίνωσε ότι θα πάει και του χρόνου την παράσταση. Θα την πάει και δεύτερη χρονιά. Αυτό είναι φοβερό για τις μέρες μας. Και εσείς την παίξατε στην Αθήνα την παράσταση αυτή, έτσι? Τη δική μας. Εσείς εδώ, ναι. Βέβαια, την έχουμε. Πόσο καιρό την γυρίσατε εκεί πέρα? Εβδομαδιαία. Αλλάζουμε χώρους. Έτσι βρισκόμαστε και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα παίζουμε καταρχήν μια φορά την εβδομάδα. Βλέπουμε στο μέλλον. Κάθε Τετάρτη. Ναι. Έτσι και στην Αθήνα, αλλά και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάρουμε το καλοκαίρι και νησιά. Θα την περιφέρουμε την παράσταση. Στην Αθήνα παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία για τρεις παραστάσεις, σε θέατρο όμως, όχι σε μπαρ. Απλώς το σκηνικό του ήταν ένα μπαρ και στην παράσταση του θέατρου που Ζήνα που παίξαμε. Διαδραματίζεται έτσι και αλλιώς, δηλαδή η δράση του γίνεται μέσα σε ένα μπαρ, γιατί το ραντεβού είναι εκεί. Είναι η συμμετοχή του Λάκη σε αυτό το έργο ήταν
περισσότερο κατευθυντική θα όχι έλεγα. Συγγραφική τόσο, έτσι, ναι. Όχι, απλώς ενέκρινε αυτό που ναι, διάβασα ναι, ναι, ναι. Με 2-3 πινελιές όλες και όλες. Εσύ αυτό τώρα που έγραψες το εμπνεύστηκες από την ίδια τη ζωή, έτσι. Εγώ θα έλεγα είδες τον εαυτό σου μέσα. Περιγράφω ότι αυτά που έχω ζήσει εγώ και τα χρόνια που έχω ζήσει και την εξέλιξη, αν θέλετε, της ίδιας της χώρας μας και το αποτέλεσμα τώρα που μου, ζούμε τώρα, σήμερα. Τώρα μου δίνεις ιδέες εμένα, το 40 δεν θα χοροϊδεύει τώρα. Αυτό να το μιμηθούμε και σε ένα άλλο έργο, ας πούμε, να δούμε δύο παοξίδες σε μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι, ας πούμε, είναι σε εμένα ένα και μπαρ... το γιο μου, ας πούμε, ξέρω. Ναι. Ναι. Γιατί παοξί ή ένα παοξί παλιό με ένα καινούριο, ας πούμε. Ναι. Έτσι, πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο ένας να λέει βγήκα τέταρτος και να πανηγυρίζει και ο άλλος να κλαίει, ας πούμε, και να λέει τι να πάω εδώ και τα λοιπά. Ναι, έτσι, Σαράτσι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί στραβό μου τσουνιάζει, ρε Σαράτσι, γιατί τώρα που το κάνει αυτό. Τι μου ήρθε μια ιδέα. Γιατί δεν είναι ωραία ιδέα, δηλαδή. Γιατί, γιατί λέει. Ναι. Τα τελευταία χρόνια γεννιούνται παοξίδες. Κοίτα, τα τελευταία χρόνια δεν γεννιούνται αριανοί. Γεννιούνται παοξίδες. Αλλά όχι για το λόγο που γεννιόντουσαν τα παλιά τα χρόνια. Δεν έχουν, ας πούμε, εκείνα τα στάνταρ και τα ερεθίσματα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Βέβαια. Ναι. Σήμερα γίνεσαι παοξής για το λόγο του ότι. Είναι ο μπαμπάς σου. Είναι ο. Εντάξει, είναι ο μπαμπάς σου. Εσείς που είστε και προσωπολάτρες οι παοξίδες, επειδή είναι ο Ζαγοράκης, ας πούμε. Βέβαια, είναι εξής ο Ζαγοράκης. Ή ξέρω εγώ, επειδή έδωσε γροθιά ο Γκαρσία να γίνω παοξής. Αυτό μετράει. Τώρα, χθες έδωσε λάθος γροθιά ο Μπερμπάντοφ σε λάθος μάτς. Έπρεπε να την κάτσει να πούμε σε ένα μπέκ του Ολυμπιακού. Να το ξαπλώσει κάτω για να πουλήσει και περισσότερες φανέλες. Το marketing, δηλαδή δεν το είδατε καλά. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Δεν μιλάει, ένα στραβό μου τσουνιάζει. Τώρα ναι, γιατί, λέω τίποτα ψέματα. Ψέματα κοντράρισε με, αφού με κοντράρετε συνέχεια. Γιατί τώρα δηλαδή, κρατάς χαρακτήρα, δηλαδή τι. Κοίταξε. Λόγω τη καλλιτεχνική αυτή τη εκπομπή. Ναι. Άκου να σου πω. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσωποποιήσουμε τις καταστάσεις. Τώρα ο Μπερμπάτοφ είναι ο Μπερμπάτοφ. Εγώ νομίζω ότι το κακό είναι αλλού, είναι γενικό, είναι μεγάλο, είναι άλλο. Και ο Μάρλον Μπράντο ήταν Μάρλον Μπράντο, αλλά στο 80 του δεν μπορούσε να παίξει, κατάλαβες. Δεν μπορεί να πει το σκηνοθέτη γιατί δεν με βάζει, ξέρω εγώ, επειδή ήταν. Έχει και διαφορετικό ναι. Άλλο αθλητισμό και άλλο. Ναι, το ναι. Χώρος. Ναι. Και οι 80ριδες χρειάζονται σε εμάς ναι. Και οι 10 ετών χρειάζονται. Ναι. Είναι το θέατρο εντελώς διαφορετική περίπτωση. Ναι, εντάξει, μπορεί να βάλει τον Μάρλον Μπράντο σε ένα ρόλο, ας πούμε, όχι του Γκόι. Ναι, εντάξει, το έτσι, ναι, 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 ναι. Και πες ότι δεν παίζει ο Μπράντο. Ναι. Τι αλλάζει. Τι αλλάζει. Τι αλλάζει. Τέταρτο πάλι θα βγει. Ναι, δεν υπάρχει ο Μπράντο. Δεν υπάρχει. Εντάξει, όλα καλά. Πάλι τέταρτο θα βγει. Βλέπεις λοιπόν. Ναι. Άρα δεν φταίει ο Μπερμπάντοφ για τίποτα. Ναι, δεν μπορεί να σε σηκώσει. Είναι κακό ναι. Το ότι ασχολούμαστε ατομικά με τον Μπερμπάντοφ και δεν ασχολούμαστε συνολικά με το τι συμβαίνει. Ναι. Ραπτό που λέμε 18 ετών και δεν έχω κάνει σεξ ακόμα, να αρχίσω να ανησυχώ. Κοίτα, αν σηκώνεται ο Λευγιές και υπάρχει, ας πούμε, και αυτοικανοποίηση, όχι να μην ανησυχείς. Αν δεν έχεις διάθεση στα 18 σου, ξέρω εγώ. Και ξέρω εγώ, είσαι σε ένα υπολογιστή από πίσω και βλέπεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα ερεθίσματα τα σεξουαλικά. Ναι, για απάντησε του. Και σε αυτά απαντάς. Αφού στέλνει μήνυμα, τι να κάνω. Όχι, να μην ανησυχείς. Τι έχουμε, ρε απλά τίγρη, λέει. Είπες, λέει, στα Γανούμια ότι έκλεισες το Βηγιαφάνες. Και αυτός πάει, λέει, Παναθηναϊκό, χάχα. Τρέλα ναι, σα καραφλούζε, λέει, τρέλα ναι, μας τον Αλαφούζο, λέει. Στο Μουστακιο ραδιόφωνο έχουν δώσει πολλά συγχαρητήρια στον Κοντονή που είχε τα κάκαλα να κλείσει τη θύρα 13. Αν έκλαινε τη θύρα 4 θα του δίνα συγχαρητήρια. Μια, όχι, θα κλαίγανε. Γι' αυτό σας λέω. Το σπίτι το δικό μας, αν καεί, είναι ο πόνος δικός μας. Ο γείτονας δεν ενδιαφέρεται. Οπότε, εντάξει, εμείς τα έχουμε αναλύσει αυτά. Τα έχουμε κάνει διατριβή. Τώρα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε στα μουστακιοφόρα ραδιόφωνα. Δεν θέλω να ξαναστέλνετε μήνυμα και να κατηγορείτε άλλα ραδιόφωνα. Δεν θέλω να τα κατηγορείτε. Μπορείτε να τα σκίσετε. Σκίστε τα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό λοιπόν το έργο έχει να κάνει με πολιτική μέσα, με έρωτα μέσα, με δουλειά μέσα, ναι, ναι, έχει να κάνει με όλα αυτά και βασικά έχει να κάνει με την κωμωδία. Θέλω να πω ότι είναι ένα. Είναι αριστοφανικό, δηλαδή. Αν θέλεις είναι σύγχρονο. Είναι σύγχρονο, ναι, 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 ναι. Χωρίς όμως ο Αριστοφάνης, ας έχουμε υπόψη μας ότι είναι πιο απότομος στις λέξεις και σε όλα αυτά. Χωρίς να θα έλεγα. Είναι λίγο μπρουτάλ ο Αριστοφάνης. Ναι, είναι λίγο. Ναι. Είναι ακραίος ο Αριστοφάνης. Δεν χρησιμοποιούμε τέτοια πράγματα, αλλά η αίσθηση του χιούμορ
αριστοφανίζει λιγάκι το έργο, ναι, από αυτή την άποψη. Είναι μια παράσταση που θα προκαλέσει γέλιο και θα τη θυμάται ο θεατής και μετά. Στην Αθήνα όταν το παίξατε, είχε περισσότερες γυναίκες ή άντρες μέσα? Ποιο κοινό ήταν? Για να είμαι ειλικρινής, δεν πρόσεξα. Εκεί βέβαια παίζαμε σε θέατρο, έτσι. Ναι. Αυτό, δεν έχεις επαφή όταν παίζεις, ας πούμε, κάτω. Βλέπεις κόσμο, αλλά δεν μπορείς να το μετράσεις. Ναι. Τι θα πεις? Συγγνώμη, αυτά θα τα δω εγώ αύριο. Θα τα δει ο Στέφανος. Ναι. Τον έχουμε χρήσει ειδικό επί του διαχωρισμού. Θα δούμε και για αυτούς που με τα σύμφωνα συμβίωσης και λοιπά πώς θα είναι. Θα κάνουμε ένα τέτοιο κατάλογο. Βγαίνουν σιγά σιγά και ο δήμαρχος ο δικός μας βοηθάει την κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή κλειστοφοβικός, είναι ανοιχτός άνθρωπος, ναι. Γάμοι Τύλου, 8 χρόνια μετά ακόμα στα δικαστήρια. Πρώτη γάμοι ομόφυλων ζευγαριών. Παντρεύονται. Εντάξει. Τώρα ο Αλέφαντος έχει άλλη άποψη. Δηλαδή είναι στο πιο έτσι, συντηρητικό. Θα πεις, λέει, μπαμπά, ποτέ μην είσαι έγκυος, να πούμε. Εντάξει. Αυτή η κυρία είναι, πρέπει να είναι. Να τη αρέσουν οι γυναίκες, έτσι όπως την βλέπω. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση που την βλέπω, ναι. Και με το κοντό το μαλλί, ξέρω εγώ. Το καρύδι κάτω από το. Άρα δεν τη αρέσει ο εαυτό τη. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί λες ότι τη αρέσουν οι γυναίκε. Μια γυναίκα που αρέσει μια γυναίκα, δεν τη αρέσει ο εαυτό τη. Ναι, τι είναι αυτή? Δηλαδή τι? Όχι, ανέλησε το, δεν το κατάλαβα. Εμείς παοξίδες είμαστε εδώ, αρχινοί, είμαστε πιο έτσι. Εσύ από εδώ δεν είσαι? Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Γλίτωσες, πήγες κάτω. Αλλά έκανα και εγώ την εσωτερική μετανάστευση και λοιπά. Πήγες, ναι. Όταν λες, δηλαδή, τι θα πει αυτό? Αυτή δεν αγαπάει τον εαυτό της, θες να πεις? Ναι, γιατί είπες πριν ότι αγαπάει τις γυναίκες. Ναι, αυτή γυναίκα όμως. Ναι. Γυναίκα είναι. Δεν είναι γυναίκα. Τότε μπορεί να αγαπάει για τον εαυτό του. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ τι, αγαπώ τις γυναίκες, ας πούμε. Και για να μην το ρίξουμε μόνο στο σεξουαλικό και όλα αυτά. Mm-hmm. Ο μεγάλος μου έρωτας είναι η κόρη μου. Αγαπώ τις γυναίκες. Ναι. Τώρα το πάμε αλλού όμως. Ναι. Και το γιο μου το λατρεύω. Ναι, αλλά... Είναι και παοξής. Ο γιος σου παοξής είναι. Γεννημένος στην Αθήνα, αλλά μεγαλωμένος παοξής. Ναι. Είναι είδηση αυτό τώρα. Ένας παοξής στην Αθήνα είναι, ψάχνει να το βρει με το καλαμάκι. Όπου, ναι. Άκου τώρα για να καταλάβεις. Ποια περιοχή μένεις, μου πες πάνω εδώ. Παλίνη. Στην Παλίνη. Πού να βρεις παοξή στην Παλίνη? Πού να βρεις παοξή? Φαντάσματα σατανιστές μπορεί να βρεις. Παοξή δεν τον βρίσκεις πάντως μια φορά. Σατανιστές. Ναι, βέβαια, ναι. Ο Δημητροκάλης ήταν εκεί στην Παλίνη. Ναι, ναι. Έχει θάψει δύο-τρεις. Αλλά είναι έξω, το βγάλαν έξω, δεν είναι? Ναι, ναι, και οι άλλοι, οι Μαριέτη, πώς τη λένε. Μετανόησε, έγινε χριστιανή. Ναι, βέβαια, την βγάλαν έξω. Σκότωσε τρεις-τέσσερις, δεν. Μετανόησε και ο παπάς πήγε εκεί, έγινε χριστιανή. Απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Θα πάει στον παράδεισο. Στην Παλίνη λοιπόν ο γιος είναι παοξής, έτσι. Είναι, ναι, παοξής και μια φορά τσακώθηκε και με φωνάξαν από το σχολείο γιατί τον απέβαλαν. Στη Παλίνη στο σχολείο? Στο καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα. Είναι ένα... Ο Γέρακας πάλι που είναι, δεν τον ξέρω αυτό. Δίπλα στην Παλίνη. Δίπλα είναι κοινός δήμος. Ναι, ναι. Τώρα πια είναι κοινός, ναι, δήμος. Και όταν πήγα εκεί να ενημερωθώ. Το λόγο. Ναι, μου λένε τσακώθηκε με έναν συμμαθητή του. Μετά μίλησα με το γιο μου, του λέω με ποιον τσακώθηκες, με τον Τάδε. Γιατί τσακώθηκες? Γιατί είναι αριανός, μου είπε. Αριανός στην Αθήνα. Ναι, και έφαγε αποβολή. Ο δικός σου έφαγε αποβολή. Και οι δύο δηλαδή, αλλά έφαγε και ο γιος. Τσακώθηκε παοξής με αριανό στην Παλίνη. Αριανό, από αριανό. Στην πρέπει, Αθήνα. Αυτό πρέπει να το κάνεις. Αυτό. Στο θέατρο πρέπει να το παίξει αυτό. Ναι, βέβαια. Βρήκε έναν Ολυμπιακό, πήγε και βρήκε αριανό. Τι λένε? Λοιπόν, αν ο Κοντονής λέει έκλεινε τη θύρα 4 στην Τούμπα, θα τον κλά τα λα. Λάκες, λέει κακές λέξεις, δεν μπορώ να υιοθετήσω. Εγώ έχω δώσει εδώ εντολή στον εαυτό μου, έχω και ειδικούς λόγους όπου δεν μπορώ να βρίσω. Απαγορεύεται, μου το έχουν απαγορεύσει οι γιατροί. Λέει θα βρίζεις, λέει, μόνο όταν ο ηχολήπτης καταλάβει και σου σηκώσει, λέει, το αυτό που σου σηκώνει, το αυτό το, πώς λέγεται, ρε παιδιά? Ναι, όχι, γιατί να έρθει μέσα, δεν μπορώ εγώ να φύγω. Yes. Λοιπόν, το γρύλο. Ναι. Με το γρύλο δεν σηκώνονται τα πράγματα. Μετά από κάποια ηλικία σηκώνεται με το γρύλο. Ναι. 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 Σαράτσι, σε βλέπω μιλίχιο. Yeah. Ένα παοξής μιλίχιος δεν συνάδει με την σύγχρονη, ας πούμε, κατάσταση. Σε βλέπω έτσι. Λίγο πιο καλλιτεχνικό, πιο θεατρόφιλο, πιο μιλίχιο, πιο. Δεν ξέρω τώρα. Τώρα το ανακάλυψα. Ναι. Τελικά αυτός ο ΠΑΟΚ σας στέλνει σε άλλα μονοπάτια. Mm. Σας βγάζει σε άλλες ανησυχίες. Σας βγάζει σε καλλιτεχνικά μονοπάτια. Κασατζίδι ακούς τελευταία. Τώρα άκουγα τον Καμόρα.
που είχε Καζαντζίδη. Όχι. Ναι. Ψάχνω. Καζαντζίδης είναι ένας δυσάρεστος άνθρωπος. Ενημερώνω, προσπαθώ να βρω ένα χαρούμενο τραγούδι, αλλά δεν μπορώ κι εγώ. Χαρούμενο τραγούδι. Μάλιστα. Και να έχει και Ιβάν Σαββίδη απάνω, να έχει και. Όσο ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο ΠΑΟΚ που μάθαμε και γνωρίσαμε όλοι και τρέχαμε πίσω τον ΠΑΟΚ, δεν μας έμενε και χρόνος να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Τώρα μας έχει κάνει και 2-3 καλά αυτή η κατάσταση. Μας δίνει χρόνο να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα, να ανακαλύψουμε και άλλα πράγματα στον εαυτό μας. Ναι. Δηλαδή πριν 30 χρόνια αν έλεγες ότι θα ασχοληθεί ένας ΠΑΟΞής 40 χρονών, τόσο 39 είσαι, εάν δεν 2-3 χρόνια παραπάνω. Ερχόταν, ξέρω εγώ, Τζιβιλίκας με την ώρα Βαλσάμι να παίξουν το πικνίκ στο πάτωμα. Και έβγαινε ένας παοξής κανίβαλος, καρνίβαλος της θύρας 4 τότε και έλεγε: παιδιά, να πάμε στο θέατρο να δούμε κτλ. Θα το βλέπαμε πιο έτσι. Παιδί μου, αυτός δεν ταιριάζει αυτός. Τώρα εσείς οι παοξίδες να το ρίχνετε στο θέατρο, στον κινηματόγραφο, στην κουλτούρα, στη συγγραφή βιβλίων κτλ. Έχετε κάποιο λόγο. Πες μου το λόγο, ρε Σαράτσι, πες μου το λόγο. Πες μου το λόγο, σε παρακαλώ. Πες μου το λόγο. Τι είναι αυτό το κενό, το συναισθηματικό δεν κενό. Είναι κενό. Ναι, τι κάποιο κενό είναι, δεν μπορεί να μην είναι κενό. Τεχνικές ανησυχίες. Δεν μπορεί ένας απλός άνθρωπος να είναι παοξής. Δεν μπορεί ένας καρνίβαλος παοξής από την Πολύχνη να έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες. Τώρα δηλαδή ακούν οι παοξίδες και λένε: μα τι είναι αυτός, χάλασε, τι έκανε κτλ. Βέβαια το έργο είναι φανταστικό. Εγώ θα πάω να το δω. Τετάρτη με είπες, αύριο είναι. Αύριο. Σήμερα πια. Σήμερα. Room 63. Τι είναι αυτό το room, ρε. Το room αυτό είναι ένα μαγαζί στην παραλία, στη Λεωφόρο Νίκης. Λεωφόρο Νίκης 63. Ναι, Λεωφόρο Φραπέ. Ναι, ναι. Πριν το Λευκό Πύργο. Ναι. Ναι. Εδώ πιο κοντά. Ναι. Από λιμάνι πηγαίνοντας προς το Λευκό Πύργο, πριν το Λευκό Πύργο. Ναι. Εκεί στον Τωρέ και στο Φαμιλιάνο. Πριν το Μικέλ. Ωραία. Ένα μαγαζί το οποίο δουλεύει, είναι μουσική σκηνή. Δουλεύει με πρόγραμμα. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο έχει δικό της πρόγραμμα. Ναι. Τετάρτη που είναι ελεύθερο. Ζωντανό έχει δηλαδή. Ζωντανό. Ναι. Τετάρτη που είναι ελεύθερο. Τα παιδιά παραχωρούν το χώρο, συνεργάζονται μαζί μας και κάνουμε μια παράσταση την οποία δεν την είχε ποτέ η Θεσσαλονίκη. Είναι ένας άλλος τρόπος διασκέδασης. Θεωρώ ότι η ηλικία μας θα ήθελε και έναν άλλον τρόπο διασκέδασης. Είναι καινούριο δηλαδή. Καινούριο, στο μπαρ, ναι. Είναι πολύ καινούριο. Είναι μια θεατρική παράσταση με μουσική, με ποτό. Όπως λειτουργούν τα μπουζούκια, όπως λειτουργούν τα μπαρ. Νομίζω ότι είναι καλό. Αν έπαιζα εγώ, ας πούμε, θα ήθελε μάτ απ' έξω. Έτσι δεν είναι. Θα ήθελε μάτ. Ναι. Θα ήθελε μάτ. Security, εταιρεία. Ναι. Φουσκωτούς και τέτοια. Ναι. Βέβαια. Εδώ είναι πιο έτσι. Ναι. Πιο πνευματικό. Ναι. Λεωφόρο Νίκης 63 στο Ρουμ 63. Κάθε Τετάρτη μέχρι το Πάσχα θα είναι εδώ τα παιδιά. Τι ώρα δηλαδή θα. 9 η ώρα έχουμε ώρα προσέλευση. Ποιοι είναι οι συντελεστές, ποιοι είναι. Τι? Τάσος ο Παλατζίδης. Ο Τάσος, ναι, είναι εδώ μαζί. Ποιο Τάσος καλύτερα. Πες Τάσο, ποιοι είναι, για πες μας. Ποιοι είναι οι άλλοι, ας πούμε. Ο υπομιλούμενος, όχι ο υποφαινόμενος, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που ακούει. Ο Σταμάτης ο Τζελέπης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Δεκαετία 80 τον έχουμε κορτάσει. Τον Τζελέπη, ναι. Ο Νίκος ο Αναγνωστόπουλος έχει κάνει τα σκηνικά. Ο Αντώνης ο Χαλκιάς είναι ο σκηνογράφος μας. Ο Αντώνης ο Χαλκιάς είναι ένας πολύ μεγάλος σκηνογράφος. Όχι σε ηλικία, μεγάλος σε ποιότητα, να το πω έτσι. Ο κόσμος πιθανόν να ξέρει μια σειρά στο Μέγκα, νομίζω, που παίζεται το νησί. Είναι μία από τις δουλειές του. Είναι δικιά δουλειά. Και ναι. Πολλές, πάρα πολλές. Κινηματογράφο, θέατρο, τηλεόραση, τα πάντα. Ένας εξαιρετικός. Τάσο, εμείς στο ποδόσφαιρο έχουμε κρίση. Ναι. Δηλαδή, πάμε στο γήπεδο, μπάλα δεν βλέπουμε. Αναγκαζόμαστε να δούμε στα YouTube παλιά μάτς. Βλέπουμε πολύ Ευρώπη. Βλέπουμε Μπαρτσελόνα, βλέπουμε Ρεάλ, βλέπουμε Μάντσεστερ, βλέπουμε να πούμε Άρσεναλ, βλέπουμε άλλα πράγματα. Στο χώρο το δικό σας, τι γίνεται εκεί, πώς τα πάνε? Βλέπω ότι τα πράγματα κάτω διαβάζω, κάτι σπίρτα, κάτι εσπρέσο, κάτι αυτά τα κουτσομπολίτσια κτλ. Είναι μια μικρή μερίδα οι οποίοι έχουν έτσι καβατζάρει κάτι λεφτά καλά, ελάχιστοι, πάρα πολύ λίγοι. Ο Μπέζος και έκανα δύο. Τα άλλα δεν πολύ. Θεατρική συγγραφή δεν υπάρχουν πολλοί. Σακελάρι Γιανακόπουλοι δεν βγήκανε, Φίνος δεν βγήκε. Βιντεοτενία πέθανε. Τι γίνεται τώρα εσείς εκεί κάτω? Εμείς εδώ ούτως ή άλλως είμαστε καρνίβαλοι. Δεν έχουμε, ας πούμε, μεγάλη θεατρική κουλτούρα κτλ. Έχουμε ένα Σλαμά Μάριο που δουλεύει σε ένα ραδιόφωνο, ο οποίος είναι πολύ έτσι κουλτουριάρης και αυτός ποδοσφαιρικός,
πολύ με την Αγγλία το Πρωτάθλημα. Δεν έχουμε πολύ. Πώς θα πάτε κάτω με την κρίση, τι γίνεται? Καταρχήν να πω ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει καρνίβαλο. Ίσα ίσα που θεωρούμε. Καρνί, μας λέω εγώ. Εγώ είμαι αυτός αρκετός. Η Θεσσαλονίκη έχει πιο δύσκολο κοινό. Δύσκολο με κοινό. Την καλή έννοια όμως. Όταν λες δύσκολο δηλαδή, κοινό, τι πιο, εννοείς, ναι. Πιο απαιτητικό είναι. Πιο απαιτητικό, μπράβο. Ναι. Οπότε το παραβλέπουμε αυτό. Είχα δει την Κέτη την Παπανίκα. Ήθελε να παίξει ένα, πριν από κάνα 1,5 μήνα. Την είχα συναντήσει σε ένα ξενοδοχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και είχε ένα μεγάλο άγχος στα 73 της. Τεράστιο άγχος. Δεν ξέρω το έργο και τα λοιπά, γιατί δεν πρόλαβα να πάω να το δω. Και μου είπε για αυτό το πράγμα που μου λες εσύ. Είστε δύσκολοι, λέει, οι κριτές. Πολύ δύσκολοι οι κριτές. Δηλαδή αυστηροί, ξέρω, είχε τρομερό άγχος. Που στα 72 ένας ηθοποιός που έχει περάσει τόνους, ας πούμε, ρόλων. Εγώ δεν το είδα φυσιολογικό να είναι τόσο αγχωμένοι. Χαλάρωση, εντάξει. Ναι. Το σύνηθες είναι οι ηθοποιοί να έχουν πάντα αγωνία για τη δουλειά τους. Πάντα. Πάντα. Και ξέρεις τι έχεις κάνει, άγχος, ναι, αφού θα το έχεις δει, αφού θα έχει τελειώσει, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε είναι λογική η αγωνία του οποιοδήποτε έτσι καλλιτέχνη για το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Πέρα από αυτό, για να μπούμε και στην ερώτηση της κρίσης, βεβαίως και το θέατρο και η τηλεόραση και ο κινηματογράφος και όλα έχουν πάθει ό,τι έχει πάθει σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ερώτημα είναι κατανοητό. Αυτό είναι θέμα οικονομικό ή είναι θέμα ιδεών? Εγώ θα έλεγα το εξής. Σήμερα, έτσι όπως είναι η κρίση, αυτό που κάνετε εσείς είναι μια ωραία ιδέα. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει μια σάτιρα, να γίνει έτσι μια κατάσταση με το μνημόνιο κτλ. Πλην του Λαζόπουλου, ο οποίος το κάνει σατυρικά, μαθαίνω ότι εσύ ξεκινάς αύριο και το έχεις κάνει και στην Αθήνα με ενημέρωση ο Σαράτσης. Δεν έχουμε έτσι πολλές, ας πούμε, επιθεωρήσεις παλιά που λέγανε, κάνουμε επιθεώρηση κτλ. Δεν υπάρχει όρεξη, δεν υπάρχουν λεφτά. Είναι θέμα χρημάτων, δηλαδή, ή θέμα ταλέντου, συγγραφέων κτλ. Αυτό τι είναι, ποιο είναι, ποιο φταίει. Να μιλήσουμε για το κομμάτι της τέχνης γενικότερα, δεν μιλάω μόνο για το θέατρο. Ναι, γενικά. Η τέχνη εκφράζεται από την διάθεση. Όταν στην εποχή μας η διάθεση του κόσμου είναι στη χειρότερη από όσο τη θυμάμαι εγώ σε όλα μου τα προηγούμενα χρόνια. Πεσμένη, μπράβο. Στη χειρότερη. Η χειρότερη. Είναι λογικό να μην δημιουργούν στο χώρο της τέχνης περισσότερο οι άνθρωποι. Θα μου πεις, το κοινό βέβαια, ζητάει όμως. Δηλαδή όχι. Θέλει ένα αποκούμπι, θέλει την έκφραση. Οι ευκαιρίες τώρα, οι ευκαιρίες είναι. Πώς το λένε, συμπλέουν και με την. Λένε κάποιοι, πιστεύουν ότι όταν υπάρχει μια κατάσταση πιεστική, τότε εκφράζεσαι πιο εύκολα και αντιδράς. Βγάζει και τον εαυτό σου. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο αυτό. Αυτό συμβαίνει σπανίως. Όταν πας να δουλέψεις κάπου, να κάνεις μια παράσταση σήμερα, ας πούμε, επειδή έτυχε να θελήσω να περιοδεύσω μια παράσταση εγώ, όταν ρώτησα εάν είναι γεμάτα τα θέατρα εκεί που θα πηγαίνω, τι λεφτά θα βγάζω, και ανακάλυψα σε έναν που έβαλα να μου κάνει τα οικονομικά ότι έπρεπε να πουλήσω περίπου μισό σπίτι αν είναι γεμάτα τα θέατρα. Αν δεν είναι γεμάτα, θα πρέπει να μπω φυλακή. Λοιπόν, οπότε δεν μπορείς να δημιουργήσεις με τέτοιες προϋποθέσεις. Οι καλές χρονιές, οι καλές χρονιές ποιες ήτανε? Και ποιοι από το κλάδο σας ήτανε αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, αμύφθηκαν πλουσιοπάροχα? Η Βουγιουκλάκη είναι η μία, η συγχωρεμένη, έχει πάρει πολλά λεφτά. Η Βουγιουκλάκη, ο Χάρη Κλίν, σήμερα είναι ο Λαζόπουλος, αλλά με τις συνθήκες πάντα της εποχής, έτσι. Ναι. Αυτό είναι και το μέτρο. Ναι, το μέτρο αυτό. Ναι. Και κάποιοι άλλοι, όπως είπες πριν, και ο Μπέζος μπορεί να είναι. Δεν μπορώ να ξέρω τα οικονομικά τους, γιατί εγώ πάλι άκουσα μία φράση από τον Μπέζο μέσω τρίτων, ότι ενώ δουλεύει, είναι σε μια παραγωγή κάπου στην Αθήνα και έχουν κάποιο κόσμο, ότι είναι τα έξοδα τόσα που δεν βγάζουν χρήματα. Χορηγοί δεν μπαίνουνε? Τώρα πολύ πιο σπάνια από παλιότερα. Πιο σπάνια. Εννοείται. Κάποτε το κράτος επιχορηγούσε ταινίες, επιφύλαξε. Και δημοτικά θέατρα τα οποία επιχορηγούσε. Τώρα πια είναι ανύπαρκτα. Το κράτος δίνει
στον κόσμο ή πρέπει αν δώσει λεφτά είναι κατευθυνόμενο, γιατί διαβάζω τώρα για το Φίνο ότι είχε κατηγορηθεί ότι επιχούντας έπαιρνε επιχορηγήσεις και δάνεια. Αυτό ήταν λάθος, γιατί τα δάνεια τα παίρναν πιο μπροστά. Τέλος πάντων, είχε γίνει μια κριτική τέτοια. Να σας πω ότι εγώ δούλεψα πριν 3-4 χρόνια στο κρατικό θέατρο. Έχω απόφαση δικαστηρίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, και ακόμα δεν μου έχουν εξοφλήσει. Όμως, από την άλλη μεριά, να πούμε και το εξής, ότι το κράτος χρωστάει, μάλλον το κρατικό θέατρο χρωστάει 8,5 εκατομμύρια από χρέη. Θυμάμαι το βούρο που έβγαινε εδώ και. Ναι, εντάξει, ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, ναι. Γιατί αυτοί το καταντήσανε το θέατρο, έτσι. Ναι. Και αυτό το λέω έτσι πολύ ανοιχτά και έχω αποδείξει. Γιατί έλεγε ότι οι προηγούμενοι και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, οι προηγούμενοι, ναι. Όλοι στους προηγούμενους τα ρίχνουν. Ναι. Αλλά όταν φεύγουν, έχουν κάνει το κονέ τους και έχουν χρεώσει ακόμα περισσότερο το θέατρο, γιατί δεν τους βάζει κανένας φυλακή ίσως ή δεν τους ζητάει και λογαριασμό. Ελεγκτικός μηχανισμός, δηλαδή. Ναι, κανείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το κρατικό. Το θέατρο σήμερα χρωστάει 8,5 εκατομμύρια από μια προσωπική συζήτηση που είχαμε τον νυν διευθυντή, ο οποίος συμπτωματικά. Ποιος είναι τώρα, δεν είναι το όνομα. Αναστασάκης. Νέο παιδί. Ένας Θεσσαλονικιός, ένα πολύ καλό παιδί, ένας άξιος άνθρωπος του χώρου και θα έλεγα ένας μη συναλλασσόμενος με πολιτικές και με τέτοια. Συνήθως αυτή, ξέρεις, συνήθως είναι. Αυτός κομματοποιημένη, μπήκε. Ναι. Μπράβο, ναι. Αυτός να μην το πει το πιο θα βαριά, έλεγα, μπήκε από σπόνδα ίσως. Και να το βοηθήσουμε. Αξίζει. Ναι. Μου χρωστάει λεφτά. Όχι ο ίδιος, το θέατρο που διευθύνει. Αλλά παρά αυτά, τουλάχιστον ξέρω από πρώτο χέρι ότι δεν είναι μια κατάσταση σαν τις προηγούμενες. Άρα οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, της ΑΕΚ, του Άρη, χάσαν λεφτά και εσείς χάνετε λεφτά, έτσι. Δηλαδή μπορεί να παίξετε και να. Ναι, γιατί ναι, εμείς σας βλέπουμε στην τηλεόραση, λέει, α, είναι γνωστός, έχει λεφτά, παίζει θέατρο κτλ. Είναι εσφαλμένοι. Σήμερα εμείς κινδυνεύουμε από το εξής πολύ απλό. Πας να κάνεις μία δουλειά. Κάνεις μία δουλειά, κόβεις δελτίο παροχής και θα σε πληρώσουν αργότερα. Στο δελτίο παροχής, λοιπόν, θα πληρώσεις τα ΦΠΑ σου, όλα αυτά. Το εισόδημά σου. Α, δεν πας με ΙΚΑ, συνήθως. Και το ΙΚΑ. Ναι. Αλλά το ΙΚΑ ευτυχώς το παρακρατούν. Το παρακρατούν να μπορεί να το πληρώσουν αυτοί. Έχεις, ναι. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά έχεις εισόδημα, έχεις ΦΠΑ. Αυτά θα τα πληρώσεις εσύ. Λοιπόν, και μετά μπαίνεις στη διαδικασία, μετά από 3 χρόνια που δεν θα σε πληρώσουν, να τους κυνηγήσεις και να έχει κλείσει η εταιρεία. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται μια φορά στις χίλιες. Είναι συνήθες φαινόμενο. Ναι. Μάλιστα. Οπότε. Έχεις δουλέψει και έχεις πληρώσει. Διαβάζουμε κάτι καινούριο, βλέπω. Λέει ένας, γεια σου Ραπτό, στη φυσιολογική μου ζωή θέλω να μπλέξω με μια παράλογη τραγουδίστρια, παρένθεση. Και αυτό γιατί υπάρχει η λογική του παραλόγου. Μόνο ένας τρελός σαν και εσένα μπορεί να με καθοδηγήσει. Πότε σε παρακαλώ θα έχεις χρόνο να τα πούμε, λέει ο φίλος μας ο Προμηθέας. Προμηθέα, όποιο βράδυ έρθεις εδώ πέρα. Ο σκύλος του Ανδρώνη είναι φελός, ούτε θα κάνει ούτε κάνει κάτι, είναι ένα μικρό σκυλάκι. Πατάς, λες Προμηθέας ή ξέρω και τα λοιπά. Μπάω, εγώ σε μπανίζω άμα δεν έχεις κακές προθέσεις και σε βάζω μέσα και τα λέμε. Κάθε βράδυ. Το μεσημέρι ακόμα καλύτερα, αν δεν δουλεύεις. Για να μιλήσω με τον Χιλωτίδη, τι πληκτρολογώ, λέει ο φίλος. Παίρνεις το. Ναι. Δεν πατάς τίποτε. Το αφήνεις και θα βγει. Καλησπέρα, λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω άμα με θυμάσαι. Σε θυμάμαι, φίλε, διάβασα το μήνυμα, το διαβάζω. Πριν ένα μήνα είχα στείλει μήνυμα σχετικά με ένα μηνυγκίωμα της μητέρας μου. Ραπ, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω δημοσίως το νοσοκομείο Αχέμπα και τον γιατρό Σπύρο, τον Παναθηναϊκό, τον νευροχειρουργό που έρχεται εδώ και μιλάμε για Παναθηναϊκό τα βράδια. Εσένα και φυσικά τον Γιάννη Χιλιτίδη για τις συμβουλές και καθοδηγήσεις του. Ως προς το χειρουργό που έκανε η μάνα πριν όγκο στο κεφάλι και πήγαν όλα καλά, πολύ καλά. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους γιατρούς που έχουμε στο έργο που επιτελούν. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Το θυμάμαι το περιστατικό, χαιρετίσματα από τον Γιάννη τον Χιλιτίδη, ένας νεαρός ακροατής. Είχε ένα θέμα η μητέρα του. Είχαμε τον γιατρό τον Παναθηναϊκό, εδώ τον Σπύρο, τον Αθηναίο, ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη και χειρουργεί στο Ιπποκράτιο. Γιάννη, Ιπποκράτιο ή Αχέπα ο Σπύρος. Ο Σπύρος που χειρουργεί, Ιπποκράτιο ή Αχέπα. Στο Αχέπα. Έδωσε τις κατευθύνσεις, έγινε το χειρουργείο, ήταν ένα μαγείωμα, δεν ήταν κάτι κακό. Θα παρακολουθεί τη μητέρα. Οπότε ήταν μια δυσάρεστη, μια δυσκολία. Την ξεπεράσαμε.
και κάνουμε και εκπομπές για ιατρικά θέματα εδώ κτλ. Εκτός από το ποδόσφαιρο, μιλάμε τώρα για το θέατρο, το οποίο είναι στη Λεωφόρο Νίκης 63. Ρουμ, ρουμ λέγεται. Ρουμ, ρουμ. Έχει... Δωμάτιο, δωμάτιο. Ναι, όχι να... ποτό. Παίρνουν ένα παιδί μου ένα. Ρουμ, ένα... κάθονται στο ρουμ. Πίνουν ποτό, τρώνε ναι, κάτι. Ναι, 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 πιά... τι, πώς είναι, τι έχει εκεί. Λειτουργεί όπως ένα φυσιολογικό μπαρ. Μπαρ, δηλαδή. Ναι. Πίνω την μπισκάρα μου, πίνω την κοκακόλα μου. Μπράβο, έχει άδεια. Ναι, αλλά τώρα κάτσε όμως, περίμενε. Εγώ μπορεί να είμαι φίλος με το θέατρο και να είμαι άνθρωπος ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, ευπρεπής. Λέμε για μένα που είμαι ευπρεπής. Δεν είμαι. Είμαι. Μπαίνει ένας εδώ κόκκινο το μεσημέρι που κάνω εκπομπή. Ένα βοηδομούσχαρο και πάει και τρώει, ας πούμε, σάντουιτς που έλεγε η γιαγιά μου συγχωρημένη Ζαμπέτα με πατατάκια και χράτσχρους. Αυτό δεν είναι προσβολή. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να πάνε και αστοιχείωτοι, ας πούμε. Γιατί είμαστε στη Θεσσαλονίκη λίγο, ξέρω εγώ, βρεθεί κανένα κόκκινο λέω. Ποτάκι, κανονικά, κρύο πιάτο. Τα λέω αυτά για να τα δείξω. Πλεγμένα όλα, πολύ προσεγμένα. Μπροσούτο, αυτά που βάζουμε. Ναι. Θέλουμε να δώσουμε μια άλλη εικόνα στον κόσμο πλέον. Με περισσότερες παροχές, με λιγότερα χρήματα έσοδο. Ναι. Πόσα έσοδα είναι, πόσο είναι το εισιτήριο? Το εισιτήριο είναι 12 ευρώ με το ποτό. Α, με το ποτό μαζί. Άρα πίνεις. Βλέπεις, τρως, διασκεδάζεις και βλέπεις. Πληρώνεις 12 ευρώ το ποτό σου και φεύγεις. Ρε εσείς οι παοξίδες, πώς μεταλλακτήκατε έτσι? Όχι όλοι, εμείς οι δυτικοί. Οι δυτικές συνοικίες, καρνίβαλοι, το κόκαλο στο στόμα. Α, ουγκ, φωνάζατε πριν 30 χρόνια. Εκπολιτιστήκατε. Αυτό είναι μεγάλη πρόοδος για την πόλη. Λοιπόν, έχω κάνα διάλειμμα εδώ και δεν το ξέρω. Ένα, στις μία, στη μία. Για να δω. Κωστή, μπράβο για τους εκλεκτούς προσκεκλημένους σου. Άντε να σε δούμε και στο θέατρο. Γιώργος Μωυσόγλου, συγγραφέας. Ποιο βιβλίο είχε γράψει αυτό το βρωμόσκυλο? Με μια νύφη και μια πεθερά η οποία είχαν πλακωθεί κτλ. Δεν θυμάμαι. Στείλανε τον τίτλο του βιβλίου. Είχε πάει σε καμιά 17 πόλη, 18. Είχε κάνει, που λέει ο κόκκινος, bestseller. Bestseller είχε γίνει. Βγες δεν ήταν, bestseller. Καταλάβες. Στείλε ρε βρωμόσκυλο Μωυσόγλου το βιβλίο με την πεθερά και την ύφη. Πώς τη λέγανε την. Το είχα διαβάσει το βιβλίο, το έχω κάπου εκεί πέρα με τα Μίκη Μάους που διαβάζουν κάτι τη καθημερινή, ξέρεις, κάτι κόμιξ του Καρλ Μπάρξ και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές εγώ. Ό,τι θέλετε, σήμερα η εκπομπή είναι και πιο καλλιτεχνική. Έχω και του Σαράτσι όμως, όπως ήταν παράγοντας του ΠΑΟΚ. Έχει άποψη για Μπερμπάτοφ. Να παίξει ο Μπερμπάτοφ σέντερ φορ 6 μάτς να τον κοζάρουμε. Να παίξει. 2-31-0 λοιπόν 90-90-90 για όποιον θέλει. 2-31-0-98-80-90 για όποιον θέλει. Κινηματογραφόφιλο ο Παλατσίδης είναι εδώ κοντά μας, Θεσσαλονικιός. Τον πήρε ξενιτιά στην Αθήνα. Ασχολήθηκε εκεί. Εδώ αν έμενες θα έκανες θέατρο, πάει. Μα έκανα. Έκανα 17 χρόνια εδώ θέατρο. Κρατικό. Κρατικό και μετά έφυγε. Πάμε στον πρώτο ακροατή μας. Δεν ακούω. Κρουτσκρουτσκά. Ναι. Για να... Οι πεθερόπληκτες. Ναι. Φοβερό. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Κουλτουριάρη Παοξή. Περίμενε, θα πω τώρα. Καλημέρα και στους καλεσμένους σας. Έτσι. Καλημέρα. Ένας ο κύριος είπε ότι έχει ένα γιο Παοξή. Ο κύριος, ο ηθοποιός μας, ο κύριος Παλατσίδης, έχει ένα γιο Παοξή. Και οι δύο έχουν γιο Παοξή. Ο ηθοποιός είναι. Ο Παλατσίδης. Πάμε το μουσάκι. Με το μουσάκι, ναι, Κουλτουριάρη. Ναι, Παοξή είναι. Δεν με νοιάζει την ώρα. Δεν σε νοιάζει εσένα. Φοβερός ηθοποιός. Έτσι. Φοβερός. Έχει και γιο Παοξή, λέει. Που βρέθηκε έχει και γιο Παοξή. Αν επιτρέπετε, κύριε Παλατσίδη, πόσο χρονών είναι? Στα 18 πια. Πάει. Ασφαλώς και πηγαίνει και σχολείο. Ναι. Λίγη. Έτσι. Τρίτη λίγη. Έχει τάσεις κανιβαλισμού. Καρνιβαλισμού. Όχι, εντάξει. Όχι. Είναι αμόρφωτο το παιδί. Όχι, Παοξή είναι μορφωμένος. Σταμάτα, σιδερά μιλά. Εντάξει, παρεξηγήσει. Σταμάτα, βρε κομπλέξικε. Καλά. Ναι, δηλαδή πώς δεν τα κάθεσαι και τα λες όλα αυτά, ρε εσύ. Τι είπα μωρέ τώρα, γιατί. Τι είπε δε. Έλα μωρέ, εντάξει. Όταν οι δυτικές συνοικίες είχαν τετραόλοφες πολυκατοικίες, ναι. Εσείς εκεί στην Τούμπα σε τούνελ μένατε. Έλα μωρέ που είχατε τετραόλοφες πολυκατοικίες. Έλα βρε τώρα. Τετραόλοφες πολυκατοικίες, ουγκ. Ναι. Να σου πω, ναι. Πως τι... ναι, ο Σαράτσης μιλάει τώρα, διότι θύχτηκε κι αυτός. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Να σου πω. Όμοιο στο όμοιο. Άκουσε με λίγο. Η Θεσσαλονίκη έχει 2 12-όροφες πολυκατοικίες και είναι δυτικά, ρε φίλε. Τι είναι, λέει? Είναι δυτικά. Τρεις έχει. Πού είναι η τρίτη? Μήνες που δεν ξέρεις.
Είναι και μία προς τα κάτω, προς το κεντρικό. Δεν είναι 12 όροφοι εκείνοι, είναι 9. 9 είναι εκείνοι. Ναι. Δεν το ξέρω. Δύο, έχει δύο λοιπόν και τι να ξέρεις εσύ, τι να ξέρεις. Όταν οι δυτικές συγκοινωνικίες είχαν την καλύτερη αγορά μες στη Θεσσαλονίκη μετά από Καλαμαριά και Τσιμισκή. Αγορά είχαν. Τι? Τι κάστανα πουλούσατε. Κάστανα πουλούσατε εσείς εκεί ρε, μες στα τούνελ ρε. Εκεί που μένατε. Εμένα με τι, εμείς φτωχοί άνθρωποι ήμασταν. Έχεις μάθει τώρα οι κανίβαλοι παοξίδες και οι κανίβαλοι και αμόρφωτοι. Ευαίσθητοι. Άιντε βρε σταμάτα το αυτό. Έλα εντάξει, επειδή τώρα ο Σαράτσης που το έριξε στο θέατρο, μου φάνηκε περίεργο και εμένα, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Περίεργο σε φάνηκε. Ναι, μωρέ. Έσε μας από εκεί πέρα τις αηδίες. Παρεξηγιάρη να πούμε. Δεν είναι παρεξηγιάρη. Προσπάθησε όλο τον κόσμο δηλαδή. Πώς θα γίνει δηλαδή. Παρεξηγιάρη. Και εγώ ένας φτωχός άνθρωπος, καρνίβαλος είμαι. Ποιο κανίβαλο από σένα έχει ρε που βάζει τον κόσμο να μαλώσει. Μα εγώ το ποιος είναι πιο κανίβαλος, εσύ που βάζει τον κόσμο να μαλώσει και αυτοί που μαλώνουν. Αυτό τώρα πρέπει να γίνει γκάλοπς. Τι πρέπει να γίνει. Γκάλοπς. Πρώτος θα βγεις. Έλα τώρα. Έλα καλέ. Παρεξηγιέσαι. Ο άλλος ο κύριος είναι ηθοποιός. Ο κύριος Σαράτσης, όχι, ο Σαράτσης είναι παοξή. Σαν ηθοποιός. Πάντως ο κύριος Παλατσίδης, ειλικρινά, είναι φοβερός. Ναι, άμα ήταν Αργιανός δεν το έλεγες όμως. Βρε, άσε τώρα τα χαζά σου τώρα, ρε, εγώ ήξερα ότι είναι παοξής ο άνθρωπος. Ήξερα ότι είναι παοξής. Εσύ σε ποια περιοχή μεγάλωσες εδώ. Εγώ, για μένα λες. Ναι, Πολυχνιώτης. Είμαι γέννημα θρέμα Πολυχνιώτης. Πολυχνιώτης. Δηλαδή έρωτας με επιδότηση ογά, έχεις δει τίποτε ρε. Τα γάρι που θα με πεις εμένα, ήξερα εγώ ότι ο άνθρωπος είναι παοξής. Καλά μωρέ, εντάξει τώρα μυρίζεις. Τι καλά βρε, τι καλά τώρα. Έγινε καλή συνέχεια. Θα περάσω να πάρω. Είχες καλή δουλειά. Δεν λέω ρε. Καλή δουλειά. Δεν λέω ρε βρωμός. Κούρσους λέμε. Εγώ κούρσους λέμε. Ναι, καλά. Παγωμένα χρέη που τα πιο πολλά του τα χάρισαν. Άνοιξε Κυριακή Τράπεζα το 85, πήρε προτάσμα με το Πασόκ. Ο πρόεδρος του μιλούσε για συνομιλίες και έλεγε να πέσουν οι γριές. Ο Τσοχαντζόπουλος και το μπάσκετ μπήκε στο άρθρο 44. Άρα και ο Πάοκ είναι στο σύστημα, λέω 698. Τι να τον απαντήσω αυτόν, ρε Σαράτσι, εγώ. Είναι στο σύστημα, Πάοκ. Άμα ήταν στο σύστημα, θα έπαιρνε και ένα πρωτάθλημα. Τι θα έπαιρνε? Ένα πρωτάθλημα. Να το δώσω ο Τσοχαντζόπουλος, αυτό το λέει. Καλημέρα, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε, χαίρετε. Ένα βιβλίο σου έκανα δώρο τιμή Σένεκεν. Ναι. Και ξέχασε και τον τίτλο. Ρε εσύ, το έχω βάλει μαζί με τα κόμιξ του Καρλ Μπαρκ. Ναι, 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 ναι. Τα πάντα σου έκανα, το είπες 500 φορές, αλλά δεν ξέρω να με τι συμβαίνει από εκεί και πέρα. Το ξέχασα. Μου μάθε τη Βαν Γκλιφ. Βέβαια, την κολονάρα γίνει μεγάλη. Έτσι. Συγγραφέα, καλά είσαι. Είμαι καλά και από ό,τι βλέπεις και στο Πασαλιμάνι που είμαι, σε ακούω. Αθήνα είσαι. Σας ακούω, ναι, ναι, εδώ στο Πασαλιμάνι με τα κότερα μέσα εδώ. Σας ακούω. Καταρχάς, να μην ξεχάσω να πω την καλησπέρα στον κύριο Τάσο Παλατζίδη. Καλησπέρα και από μένα. Εξαιρετικό μας ηθοποιό, αυτόν που σε τιμά σήμερα. Έτσι. Και τον κύριο Σαράτση. Έτσι, κύριο Σαράτσης. Καλησπέρα. Έτσι, μπράβο, να τα λέμε αυτά. Έτσι, γιατί η Τούμπα έχει βγάλει επιφανείς άνδρες. Έχει βγάλει, ναι. Και με τον Μπερμπάτοφ σεντερφόρ το ρίξαν στο θέατρο. Αυτό είναι τι τώρα ένα θέμα. Τι τον θέλατε, τον Μπερμπάτοφ. Τι τον θέλατε, τον Μπερμπάτοφ. Αυτό είναι Μπερμπάτοφ, πλέον. Τι τον τώρα ξέρεις τι γίνεται με αυτόν. Έχει πείσει τον κόσμο ότι τι κακός που είναι ο προπονητής που το βάζει 15 λεπτά, 20 λεπτά. Και είναι ταγάρι ο προπονητής. Και εγώ του λέω τον προπονητή γιατί είναι άπειρος 37-38 χρονών. Βρε ταγάρι Κροάτι. Βρε ταγάρι Κροάτι. Βάλ τον ένα 5-6 μάτς σεντέρφορ εννιάρι. Στήτω στην περιοχή. Φόρ τον έτονα. Δεν μπορεί να παίξει. Φόρ τον έτονα, βρε άπειρε άντρα, βρε. Είδες τι είναι στη ζωή να είσαι άπειρος. Ο καλύτερος προπονητής του κόσμου είναι άπειρος. Το πιάσει του πει Ελλάδο ρε Βούλγαρο, Ελλάδο ρε Βαλκάνι. Εδώ εμείς μιλάμε την ίδια γλώσσα. Κροάτι, εγώ Βούλγαρο, εσύ Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Σε βάλω μέσα ρε, 6-90 λεπτά. Θα βάλω το Ζάιρο δεξιά και το Μάκα αριστερά και δεκάρι τον Μπέλκα ή τον άλλο τον Πιτσιρίκο από την Κατερίνη. Και τι θα κάνει. Το Μιστακίδη. Θα σε φορτώνω ρε, θα κάνω overlap ρε, θα σε φορτώνω. Θέλω ένα γκολ σε κάθε μάτς. Θα τρώω 3 πίσω. Ένα γκολ θέλω να μου βάλεις ρε. Πάντως ένα είναι γεγονός ότι... Μου βάφεις το φρύδι σαν τον κουλούρι να πούμε τον Κίμωνα και με παίρνεις στο γήπεδο. Αν να χαθείς απίθανε να πω. Τι να σε πω ρε τώρα ρε. Πού τον είδες από κοντά του, γιατί το βάφει κιόλας αμέσως. Τον κουλούρι, το πρώτο βαμμένο φρύδι στην Ελλάδα. 4 τόνους μπογιά. Ο μπαγκάσας ο Μίτσος. Βγάζει. Ναι, ναι, ναι. Αμέσως να πεις τον καλό σου λόγο, γιατί δεν το βακώσεις. Πουλάς ρε βιβλία, πουλάς. Απλώς βάζει eyeliner που λένε. Λοιπόν, άκου εδώ, αυτό και τελειώνουμε.
Ό,τι έχω και δεν έχω λίγα είναι, λέω, να τα μεταβάσω στη γυναίκα μου, στην κόρη μου, ξέρω εγώ, και να γράψουμε ένα βιβλίο. Σωστά. Να μην μπορεί να μας πάρει τίποτα κανένας. Εγώ σου είπα μαζί. Να το κάνουμε όπως το λέει ο Κόκκινος, best seller. Best seller. Από το λέω από το 2008 από την Ελευθερούπολη. Ο Κόκκινος. Έτσι. Ακόμα είμαι στο θα. Έτσι. Για χαρά. Φιλιά, για χαρά. Λοιπόν. Όπως το Sherlock Holmes, ο Κόκκινος, ξέρεις πως τον είχε γράψει. Sherlock Holmes. Καλημέρα. Λέω, δεν λέγεται, δεν είναι, λέω, σερ. Όχι, λέει, είναι σερ. Ο Βασίλης της Αγγλίας, λέει, τον έδωσε τίτλο. Sherlock Holmes σήμερα, του λέω. Όχι, λέει. Είναι, λέει, σερ. Ναι, Lock Holmes. Μια εκπομπή φάγαμε. Όχι, ρε, του λένε οι ακροατές. Είναι Sherlock Holmes. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Ναι, άκου να σου πω τώρα. Καλλιτεχνικές αξιαρχίες πήρα ή αθλητικές. Για πες. Έλα, είναι κρυόκολε να πούμε. Μια χαρά είναι τώρα. Τι κρυό, εγώ είμαι κρυόκολο. Τον κόλο έχει πιάσει με την παλάμη σου. Άμα πιάσω, φίλε, τον πισινό με την παλάμη μου, θα πάθω εγκάβματα. Γιατί? Γιατί με θερμότατε. Εμμορροίδες έχεις. Ναι, έχω εμμορροίδες, ρε. Καλά είσαι. Καλημέρα. Έλα. Άκου να σε πω τώρα. Με τον Μπερμπάτοφ τι κόμπλεξ έχεις βαρέσει. Κάθε μέρα σου έρχεσαι τον Μπερμπάτοφ. Ή θα ασχολείσαι με θέατρο και ιατρική, υπέρχε ο γιατρός και ο Ερακλειδέας, ή θα ασχολείσαι πώς θα λύσει το πρόβλημα του Μπερμπάτοφ εσύ τώρα. Τι σε φανατιδίκη στο πάνε να λύσει το πρόβλημα του Μπερμπάτοφ. Τι να λύσετε, ρε, τον Μπερμπάτοφ. Εδώ να φέρετε τον Κρόεφ στη μηχανή του χρόνου. Αν είσαι μάλλον, δεν θέλω θετικό, δεν είμαι πάω ξύς εγώ. Τι είσαι, ρε. Αριανός μου. Α, είσαι Αριανός. Ναι. Να, κοίτα, με τους μεγάλους παίκτες όλοι θα ασχολούμαστε. Με τον Γκόκε, με τον Μπερμπάτοφ, με τον. Πώς τον έλεγε τον. Δεν πουλάς ηρωνία δηλαδή. Δεν πουλάω ηρωνία, φίλε. Λέω ότι μεγάλη παίκτες είναι και τι προσφέρουν στα σωματεία μας. Καταρχήν έχεις καταλάβει ότι το ακροατήριό σου και αυτοί που σε παίρνουν τηλέφωνο πλέον είναι όλοι από Αθήνα οι περισσότεροι. Α, θα πάρει και ο Μάνος ο γραφικός, εντάξει, πρώτος εκεί. Από τις 12. Ναι, χάσαμε τους Αριανούς από πελάτες. Χάσαμε τους Αριανούς από πελάτες και δεν θα έχουμε να φάμε. Διαφωνείς με αυτό που λέω. Ναι, δεν θα έχω να φάω. Η χοληστερίνη μου θα πέσει στο 130. Δεν το ξέρεις αυτό. Χάσαμε τους Αριανούς από πελάτες. Πήγα στη Γάμα Εθνική να πέσει. Τι θέλω να του διώξω, Αριανούς. Έλα, ρε, λιμοτάγαρο τώρα που θα μας πεις τώρα. Η Αθήνα. Λιμοτάγαρο να πούμε. Έλα, έλα, τράβα και στο Χάρι Λάο να βρει καμιά λίρα. Έλα, να φάω ξύλο, ρε. Έλα, ρε, φλωρούμπα τώρα. Φλωρε. Από τα λαρίγκια σου φαίνεσαι φλώρος, ρε. Για χαρά, επόμενη γραμμή. Φλωρούμπα να πούμε. Θα δείρεις. Το μόνο που μπορεί να δείρεις κανένα κανείς στο δρόμο. Επόμενη γραμμή. Φλωρε, καλημέρα. Σε χάσαμε από πελάτη. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Αεκτής από Σάμο. Τι λέει Σάμος, τι κάνεις, καλά. Μια χαρά. Σήμερα ο Κόκκινος 40 δευτερόλεπτα μ' άφησε, ρε γαμώτο. Αμέσως με έκοψε. Φίλε, ο άνθρωπος, γενικά ο άντρας ειδικότερα, φαίνεται όταν πάρει εξουσία στα χέρια του. Το μικρόφωνο είναι μια μορφή εξουσίας. Λοιπόν, στο στρατό, εγώ είχα έναν διοικητή και έναν υποδιοικητή. Ο υποδιοικητής ήταν πάρα πολύ φιλικός. Όταν αρρώστησε μια εβδομάδα ο διοικητής και έγινε ο υποδιοικητής διοικητής, μας έκανε έρωτα τα ράματα. Να μην το πω διαφορετικά. Άρα λοιπόν η διαχείριση της εξουσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το μικρόφωνο ο Κόκκινος. Εντάξει, τώρα τι να το κάνω εγώ τώρα. Εγώ κόρη έχω. Δεν υιοθέτησα τον Κόκκινο, μη μου κάνεις παράπονα. Πάρ' τον αύριο τηλέφωνο το μεσημέρι που θα παίζει εδώ. Πάω, ναι. Απλά να του θέσει ένα ερώτημα σχετικά με το πρωινό ζήτημα. Μάλιστα. Εάν έκαναν οι φοιτητές διαμαρτυρία για την παιδεία, πώς θα αντιδρούσαν οι αγρότες? Δεν τους ενδιαφέρει. Κάθε κοινωνική ομάδα ενδιαφέρεται. Σήμερα βγαίνουν στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ορισμένα και λένε μπράβο τον Κοντονή, γλύφουνε, πας και πάρουν καμιά κρατική χορηγία από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα τι θα πάρουν, αλλά δεν το λέω γιατί έχω δώσει υπόσχεση να μην βρίζω. Με κατάλαβες. Αν κλείσουν τη θύρα 4 όμως ή τη θύρα 10, μη, θα αρχίσουν να κλαίνε. Σαν τις γυναικούλες. Και τι είναι Κοντονή, και τα βάζει με το λόγο του πάω Κοντονή, και τι είναι αυτά τα πράγματα Κοντονή. Δεν πουλάνε φύλλα στην Αθήνα. Δεν τους ακούνε στην Αθήνα. Σου λέει δεν είναι πελάτες μας η Παναθηναϊκή. Άμα κλείσει η θύρα 4, μη, δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι ακαθαρά αλητεία. Είσαι ενάντια στον Κοντονή. Είσαι υπέρ του Κοντονή για όλες τις ομάδες. Το κατάλαβες το έργο? Ναι, απολύτως. Ναι. Λοιπόν, να πω καλησπέρα και στην παρέα σου δίπλα. Έτσι. Καλησπέρα και από εμάς. Και να σε ρωτήσω για το παιχνίδι ΑΕΚ Ηρακλής, να το παίξω στο ίντερνετ. Κοίταξε. Πώς το βλέπεις? Από το 78 που βλέπω ποδόσφαιρο.
έχω δει στα κύπελα φοβερά πράγματα και φοβερές εκπλήξεις. Το κύπελο είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει μια ιδιορυθμία. Ομάδες Β' Εθνικής βγάλαν έξω τον ΠΑΟΚ. Ομάδες Γ' Εθνικής βάλαν 3 τον ΠΑΟΚ. Η Λαμία κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ. Η Μηχανιώνα κέρδισε με γκολ του Πρίτα Γ' Εθνική την ΑΕΚ. Και πήγαινε άλλο τα λεφτά στο 85. Ήταν και χοντρός μέχρι να τα πάει να πούμε στον πάγκο. Λέληξε το μάτς. Άργησε. Δεν λέω ονόματα. Τα Γιάννα με τον Ολυμπιακό. Τα Γιάννα με τον Ολυμπιακό. Η Καστοριά 5 τον Ηρακλή. Ο Χατζιπαναγής και ο Χατζιπαναγής και η μεγάλη ομάδα του Ηρακλή. Και ο Παπαϊωάννου και ο Κανέζο. Φάει 5-2. Από το Σιαπανίδη και τον Παράσχο. 1980. Το λογικό είναι ότι θα κάνει 2 νίκες. Μία στην ΟΑΚΑ πρώτα που παίζει κάτω. ΟΑΚΑ, ναι, το πρώτο παιχνίδι. Εάν του κάνει 1-0 και ανοιχτεί αυτό, θα του κάνει διπλό εδώ πέρα γιατί στο μεγάλο το χώρο θα του βγει με γρήγορου παίκτε. Είναι καλό ότι παίζει το πρώτο μάτς εκεί. Με, και με 2-1 και με 1-0 και με 0-0 και με 0-0 πάλι εσύ πλεονέκτημα έχεις. Δεν μ' άρεσε η ΑΕΚ στο τελευταίο μάτς, ούτε ο προπονητής της, η διαχείριση μετά το 1-0, ούτε οι κοντραεπιθέσεις της, ούτε ο τρίτος στόπερ που δεν μπήκε ποτέ, ούτε ο τρίτος χαφ που δεν μπήκε ποτέ. Είδε αφιψηλού ο Πογιέτ το παιχνίδι ή επηρεάστηκε αυτό που λέγαμε το μεσημέρι από τις διαμαρτυρίες των ΑΕΚΤΣΙΔΟΝ στο στυλ του ΑΕΚ είμαι ρε, δεν κλείνω με ρε. Το κατάλαβες? Ναι, ναι, και κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Ακούω. Για το ΑΕΚ Ολυμπιακός που θα γίνει σε περίπου 2 εβδομάδες. Αν γίνει. Αυτό το ντεφορμάρισμα που έχει ο Ολυμπιακός. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρώτον. Α, λες για εξαγωνιστικά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το μεσοαμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού, το οποίο είναι πολύ κακό. Από τα χάφτα κεντρικά και τους δύο στόπερ. Εκεί λοιπόν η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει στα κεντρικά μπακ του Ολυμπιακού με τους γρήγορους. Η τακτική και η στρατηγική θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Και οι επόπτες εκείνου του μάτς. Διάλειμμα 15, 30, 45 δευτερόλεπτα, πολύ μικρό. Μένουμε στις γραμμές. Ρε Ραπτόπουλε, πες ο Σωσίας του Γιωβάνοβιτς να καταλάβουμε ποιος είναι ο καλεσμένος. Ναι. Είναι σωσία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο πιο μεγάλο. Ναι. Θα βάλουμε τώρα. Ναι, ο σωσία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ραπ μπορούμε να έρθουμε στην εκπομπή. Είπαμε ρε παιδιά, βέβαια. Αλλά θα με ενημερώσετε μια μέρα πριν να κάτσω μπάστακας να πούμε σκοπός έξω από την πύλη. 1000 χρόνια Ηρακλής Παπαθανασάκη πάρε αμυντικό χαφ χθες. Λέει ο Λευτέρης. Άμα δεις εσύ αμυντικό χαφ, όταν θα δεις αμυντικό χαφ θα βγάλω εγώ φαβορίτες σαν τον Κόκοτα. Ποιον αμυντικό χαφ, ρε, δεν υπάρχει σάλιο. Εδώ δεν είχατε 10 χιλιάρικα προκαταβολή να δώσουν στο Λεωζίνιο. Καλημέρα. Μέρα. Καλημέρα, φίλε. Δημήτρης από Κασανδρία. Από την Τριανδρία. Από Κασανδρία. Κασανδρία. Χαιρετισμού στο Γιάννη του Χιλιτίδη. Έτσι. Φουρνάριδες. Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Φούρναρης είσαι και εσύ. Φούρναρης. Πολύ ωραίο επάγγελμα. Παραγωγικότατο. Το καλοκαίρι απλά πρέπει να υποφέρεται. Πάρα πολύ. Το καλοκαίρι υποφέρεται. Μην τα συζητάς. Όχι ότι το χειμώνα το ωράριο δεν είναι τραγικό, αλλά είναι μια δουλειά η οποία είναι ευχάριστη ως προς την παραγωγικότητα. Παράγεις έργο. Ταΐζεις κόσμο. Είναι φοβερό. Για λέγε. Πήρα να πω χαιρετισμούς πάρα πολλούς στον κύριο Τάσο. Ναι. Δουλεύαμε μαζί πριν 30 χρόνια σε μια ταινία. Ήμουν φροντιστής. Σε ποια ταινία? Ποια ταινία? Το Δοξόμπους. Ναι, ναι, κάπου στη Χαλκιδική κάπου είχαμε γυρίσματα. Μάλιστα, ναι, ναι. Ήμασταν μαζί εκεί. Ναι. Πολλούς χαιρετισμούς. Να σε καλά. Ένας από τους καλύτερους σκηνογράφους τότε εκείνη την εποχή, ο Μικές ο Καραβιπέρης, ο συγχωρεμένος. Ναι. Είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ωραία ταινία, αλλά άδοξη. Είχε διακριθεί κιόλας και στο... Άδοξη γιατί? Δεν περπάτησε, εμπορικά δεν περπάτησε καθόλου. Δεν περπάτησε αρκετά. Ήταν πολύ καλή παραγωγή. Ποια χρονιά ήταν, θυμάσαι χρονιά? Το 85, 85, 86. Ναι. 85. Βιντεοτενία ήταν τότε πολύ. Όχι, η ταινία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, μια αξιόλογη δουλειά. Όχι, ήταν η δεκαετία της βιντεοτενίας. Ναι, τότε, την εποχή, ναι. Την εποχή, ναι. Αλλά ακόμα γινόταν και κινηματογράφος, γιατί τότε δίνανε χρήματα στις ταινίες. Επιχορηγήσεις. Τώρα μόνο παίρνουν από τους φόρους, δεν δίνουν. Δεν δίνουν. Άρα και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος. Μάλιστα. Τι λέρε, σοβαρά μιλάς? Κινηματόγραφο, εξηγήθηκες να πούμε φροντιστής. Σαν τον Παλιεράκη τη Φίνο Φίλμ, να πούμε. Δεν ξέρω αν το θυμάται ο κύριο Παλατζή. Ποιον, τον? Το Βασίλη Το Σιμόπουλο.
Ναι, το θυμάμαι. Βοηθός ήμουν. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιοι ήταν τότε σε εκείνη την ταινία ακριβώς. Δεν μπορώ να ήταν αρκετοί, ήταν οι περισσότεροι ηθοποιοί, ήταν από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το θυμάμαι, ναι, ναι. Ναι, ήταν η κυρία Παπαντονίου, ήταν στα ρούχα. Ο Μικές Καραπιπέρης, ο συγχωρεμένος σκηνογράφος. Ο Φώτος Λαμπρινός ήταν ο σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης. Και ο Κώστας Αρβανίτης που ήταν... Αρβανίτης ο περατέρ, ναι, ο διευθυντής φωτογραφίας. Ναι, ναι. Στο script. Παλιές καλές εποχές τότε του ελληνικού κινηματογράφου. Πάνε αυτές. Πάνε. Τώρα ζούμε κακές εποχές, όχι μόνο στον κινηματογράφο. Πάντου, πάντου δυστυχώς. Ναι, ναι. Πολλούς χαιρετισμούς, χάρηκα που σας άκουσα. Να εκεί, Κασανδρία, μας ακούς απευθείας από το Χαλκιδική. Όχι, πώς... όχι, μέσω ίντερνετ. Από το ίντερνετ, μάλιστα. Ναι, ναι, μέσω ίντερνετ. Είμαστε... Μας έσωσε το ίντερνετ. Ναι, δύσκολα. Εδώ δύσκολα σας πιάνουμε λόγω και καιρού. Καμιά φορά χαλάει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά... Καλή δουλειά να έχεις. Καλή δουλειά να έχεις. Χαιρετισμούς στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Νοσηλευτής Θανάσης. Νοσηλευτής. Κωστή, συγχαρητήρια για τους καλεσμένους και φυσικά για τον καταπληκτικό ηθοποιό που νιώθει αυτό που κάνει με πολλά σίριαλ. Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Άλλα μηνύματα. Πάμε στον κόμο, τον κόμο που λέει ο κόκκινος. Πάμε στον κόμο. Καλημέρα, κόμο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ωραία φωνή έχεις. Ναι, λοιπόν, ναι. Γενναίος είμαι από την Πράγα. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Έλα, γενναίε. Πράγα είσαι. Πράγα είμαι, Πράγα, Τσεχία. Σας έπαιρνα κάτι φορές μεσημέρι, αλλά το βράδυ είναι πιο ωραία εκπομπή. Είναι λίγο πιο cool, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει το στρες της μεσημεριάτικης. Δεν έχει το στρες. Είναι πιο ελα... Ναι, έτσι. Οπότε έχω γράψει τρία πραγματάκια να σου πω. Πρώτα απ' όλα θέλω την άποψή σου για κάτι. Κατά την άποψή μου, ο Μπερμπάτος στην ΑΕΚ, τα αφήνω όλα στην άκρη, έδειξε ένα πράγμα που εγώ το είδα πρώτη φορά. Και θέλω να μου πεις αν συμφωνήσει ή όχι. Έδειξε πάθος, ρε φίλε. Δηλαδή ένα σπριντ που έκανε σε κάποια φάση τον τερματοφύλακα, δεν νομίζω ότι το έχει ξανακάνει ποτέ. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Κοίταξε να δεις. Και ο Βουτσάς έχει πάθος, αλλά κάποια στιγμή θα τον χάσουμε πάνω στο πάθος. Δεν μπορεί βιολογικά να ακολουθήσει. Λέει θα κάνω παιδί και τα λοιπά. Ο Λιάγκας κοροϊδεύει. Κακός ο Λιάγκας ζηλεύει το Βουτσά γιατί δεν μπορεί να γίνει Βουτσάς ο Λιάγκας. Τέλος πάντων δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά πάθος να δείξεις να έχεις και τη σωματική και την πνευματική ικανότητα. Το να δείξει πάθος κάποιος ο οποίος δεν μπορεί σωματικά, γίνεται κάποια στιγμή και αστείος. Ο Βούλγαρος, εγώ κρίνω, χωρίς να ξέρω τα εργομετρικά του, από αυτό που βλέπω, έχει καταρχήν ένα ύφος ότι μας κάνει χάρη που παίζει μπάλα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό εγώ δεν μπορώ, δεν το μπορώ, το σνόμπ. Δηλαδή μπορώ τον απατεώνα, μπορώ τον κακό. Το σπριντ το είδες όμως. Το σπριντ το συγκεκριμένο που σου λέω το θυμάσαι, το είδες. Το σπριντ που έκανε στον τερματοφύλακα δεν το έχει ξανακάνει τον Μπερμπάτο αυτό. Έκανε ένα. Ρε φίλε, εγώ είμαι 48 χρονών. Κάνω 5 χιλιόμετρα και στο τέλος κάνω 15 σπριντ τριαντάρια. Τριαντάρια. Περπατάω, τριαντάρια. Τι σπριντ 48. Με κίνδυνο εμφράγματος, ρε 48 χρονών είμαι. Τι σπριντ με λες εσύ έκανε. Δεν τα έχουμε πει για αυτά. Σε είχα πάρει μια φορά και εγώ κάνω box και μια φορά προχτές ανέφερε ένα για ένα λεπτό που είδες πολύ γρήγορο και τέτοιο και σε γουστάρω, σε ακούω για το box. Φίλε, ναι, το box. Είδα τον Λαδύνατο να έχει ταχύτατες αντιδράσεις. Ταχύτατες. Και ο άλλος που έκανε τα βάρη. 1,83. Ταχύτατο. Άσο 2-3-5. Άμυνα. Μπαπ 4. Μπαπ 4. Τρομερός. Και τέλος. Συνεχίζω γιατί έχω 2-3 παραγματάκια και περίμενα 20 λεπτά. Θέλω να σα τα πω άμα αφήσατε. Το μεσημέρι σα άκουσα για του αγρότε και τα λοιπά. Ναι. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Ρε, από το πλεγό είμαι ένα από τα παιδιά που έχω επηρεαστεί από τη φάση και έφυγα από τη χώρα μου για να έρθω να δουλέψω για να μην είμαι στην ανεργία. Έτσι τελείω απλά και βρήκα μια άκρη μετά από 10 χρόνια που τα βγαίνω έξω. Τέλο πάντων. Αλλά το θέμα τι βλέπω εγώ να γίνεται σαν εξωτερικό παρατηρητή τώρα για την Ελλάδα. Κοίτα, ακούγεσαι, ακούγεσαι ανοιχτομάτη. Από την μπάρλα που έχει, καταλαβαίνει κάποιο ότι αν πα στο εξωτερικό δεν απεινάσει. Τώρα, αν πάει κανένας, ξέρω εγώ, περίεργος, μπορεί στον δρόμο να το ληστεύσει και να γυρίσει πίσω. Δεν πάει ο καθένας. Ναι. Σ' ακούω δηλαδή. Εγώ έχω κάνει από tour operator να τους πηγαίνω σε μπαρ μέχρι τώρα που δουλεύω σε εταιρεία μεγάλη με υπολογιστές. Ακούγεσαι, μωρό αδερφάκι μου. Ακούγεσαι, μωρό αδερφάκι μου. Παρακαλώ, δεν θα διαφημίσει εμένα. Θέλω να σου πω άλλο. Βλέπω για τους αγρότες. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Ας πω τη δικιά μου άποψη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε ένα trip χάσιμο τελείως και προσπαθούν να βάλουν τη μία κοινωνική τάξη εναντίον της άλλης. Εγώ ούτε ΣΥΡΙΖΕΟΣ είμαι, συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ στα πολιτικά. Ούτε ΣΥΡΙΖΕΟΣ είμαι, ούτε Χρυσαυγήτης όμως είμαι, ούτε κομμουνιστής, ούτε τίποτα.
Γουστάρω ρε φίλε τη φάση στην Ελλάδα και έτσι. Αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει και ένα πράγμα έχω μια απορία και θα ήθελα να μου την απαντήσεις. Λέμε οι αγρότες. Οι μεγαλοαγρότες ή έτσι, οι μεγαλογιατροί, οι μεγαλοδικηγόροι. Δεν είναι όλοι, σου λέει ο άλλος. Ναι, ρε φιλαράκι, δεν είναι όλοι, αλλά είναι κάποιοι, συμφωνούμε. Γιατί ρε γαμώτο, συγγνώμη για την έκφραση όλας, δεν γίνεται να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι. Οπότε να κάνουμε αυτό το ξεκαρτάρισμα. Δηλαδή, αν είναι να μας αφήσει κάτι αυτή η κρίση, να μας αφήσει αυτό το ξεκαρτάρισμα. Μπορείς να μου δώσεις την άποψή σου, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ από την εμπειρία μου αντιλαμβάνομαι ότι ο μηχανισμός, ο κρατικός, είναι ακόμα χειρότερος τώρα με την κρίση, που θα έπρεπε να είναι διαφορετικός και επίσης. Η αριστερή κυβέρνηση του Τσίπρα περίμενα περισσότερο να μπουκάρει και σε κοινωνικές ομάδες εξουσίας. Δηλαδή, και θα γανώ. Είπε τώρα ο Τσίπρας, θα τα βάλω με τους καναλάρχες. Πήρε φόρα ερίστηκε και τους έκανε, τι να κάνεις, μην τα λες αυτά αφού δεν τα κάνεις. Θα έκανε το έμφυα. Δηλαδή, περιμένει αυτός που είναι να πληρώσει το φόρο το έμφυα, να ακούσει ρε παιδί μου ότι την πλέρωσε. Ο μεγαλογιατρός την πλέρωσε, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Μετά κλείνουν οι επιχειρήσεις μία μετά την άλλη. Δεν μπορεί να κρατήσουμε καμία επιχείρηση. Τώρα το Τιτάν, άκουσα, έχει θέματα, θα φύγει, θα κάνει. Δεν μείνει τίποτα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο κρατικός μηχανισμός, αν κολυσιεργούσε τότε, κολυσιεργεί περισσότερο και τώρα. Και ξέρεις το λόγο. Διαβάζοντας ένα βιβλίο που μου έδωσε, ο Σπύρος, ο γιατρός, αντιλήφθηκα ότι μια χώρα η οποία ζει με δανεικά 200 χρόνια. Δεν μπορεί να μην λειτουργήσει με την παραοικονομία της. Επιβάλλεται η παραοικονομία στην Ελλάδα για να λειτουργήσει το σύστημα. Σ' αγαπώ πολύ, τα λέμε. Επιβάλλεται η παραοικονομία, αυτό κατάλαβα εγώ. Αν κάνω λάθος, κάνω λάθος. Αυτό αντιλήφθηκα εγώ. Επιβάλλεται η παραοικονομία στο κράτος μας για να μπορεί να λειτουργήσει. Ιδεάλος, που λέει ο Κόκκινος, ιδεάλος δεν λειτουργεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Ολυμπιακός από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Ναι, ρε, γνωστός είμαι. Τι γίνεται. Δηλαδή τώρα, άμα βγεις στο μπαλκόνι και φωνάξεις γάβρος από την Ερυθρόλευκη Τούμπα, θα φοβηθείς. Με έχουν, επειδή είμαι αρκετά χρόνια εδώ πέρα, με έχουν ρωτήσει 20 πολλές φορές σε άτομα από αξίδες τι ομάδα είμαι και ποτέ δεν μου την έχει πέσει κανείς οπαδικά να μου πει κόψ το ή άλλα κομμάτια. Έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, πιο πολύ πιθανότητα να στην πέσουν ερωτικά παρά να στην πέσουν να πούμε οπαδικά. Γεια συνέχισε, λοιπόν, Λοιπόν, επειδή δεν συγκρατώ εύκολο όνομα, το ηθοποιός καλησπέρα κιόλας που είναι δίπλα σου, είναι ο κύριος που είχε παίξει στο Ξεντίνο και Λένης, έκανε τον πύρο τον Αλβανό που είχε κλέψει το σαλάμι. Ναι, ναι. Φοβερός ηθοποιός. Και επίσης θυμάμαι την ταινία που είχε κάνει το ηθικό ανακαμιό, δεν ξέρω αν τη θυμάται που είχε πρωταγωνιστήσει. Δεν είναι και πολύ παλιά. Ναι, έχει κανένα δεκαετία περίπου, ναι, πάνω κάτω. Ναι, έχει υπόψη. Ναι. Το λέω αυτό γιατί είμαι 43 χρόνια στο θέατρο, στα 44 τώρα. Και... Σωστά, σωστά. Γι' αυτό λέω δεν είναι πολύ παλιά. Πολύ ωραία ταινία. Λοιπόν, Κωστή, σου έχω δύο ερωτήσεις να μου απαντήσεις. Είδες το μάτσο Ολυμπιακός Ξάνθη? Ναι, το είδα και απογοητεύτηκα από τον Ολυμπιακό στο μεσοαμυντικό του κομμάτι. Είδα όμως και ένα ντεφορμάρισμα στα εξτρέμ, ένα άγχος στο Φορτούνι να δείξει ατομικά την απόδοσή του και με μια Άντερλεχτ προβληματική θα γίνει μεγάλη μάχη. Ο Ολυμπιακός μεσοαμυντικά είναι άρρωστος. Έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα επίπεδου ευρωπαϊκού, δύο καλά, όχι τίποτα σπουδαίο, δύο καλά πλάγια μπακ, όχι τίποτα σπουδαίο, δύο στόπερ για τα σκυλιά και δύο χαφ. Ποιοτική μεν, πολύ αργή δε. Και οι αποστάσεις όταν χαθεί η μπάλα. Μια ομάδα μέτρια σε ταχύτητα, μέτρια σε ποιότητα, όπως είναι η Ξάνθη, του δημιούργησε προβλήματα. Αυτό το πρόβλημα ο Ολυμπιακός το έχει διαχρονικά και το σέρνει και στην Ευρώπη. Και οι Ισπανοί προπονητές και οι Πορτογάλοι που παίρνει, μη χρησιμοποιώντας το δεύτερο ρόλο στα παιχνίδια, έχασε με αυτό το μπάτζετ ευκαιρίες μεγάλων ευρωπαϊκών νικών και προκρίσεων. Έχασε. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για τον χαφ τον Πιτσιρικά, τον Σέρβο. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Πες μου το όνομά του, πρώτη φορά τον είδα. Πώς? Ο Σδιέλαρ. Λίγα πράγματα. Αυτός είχε βγει MVP στο Euro που πήρε Σερβία τώρα το καλοκαίρι. Δεν με ενδιαφέρει. Το δικό μου το μάτι, να πούμε, που έχει δύο πρεσβειοποία, δεν τον είδα καλά στο μαρκάρισμα. Δεν τον είδα καλά στο ντουμπλάρισμα στις λίγες επιθέσεις της Σκόντα Ξάνθης. Και το σπουδαιότερο, στο μάτς με τη Σκόντα Ξάνθη δεν πάτησε περιοχή. Εγώ, χαφ, ο οποίος από τον κεντρικό άξονα δεν πατάει περιοχή, το θεωρώ έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου,
έναν μέτριο, έναν καλό Γρηγοράκο, έναν. Εγώ θέλω το χαφ μου, το αμυντικό, να μου κάνει 8 γκολ στο πρωτάθλημα, να μου γίνεται τρίτο στόπερ, να με ντουμπλάρει τον επιθετικό των εξτρέμ. Δεν το βλέπω έτσι. Κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Εδώ και πολλούς μήνες έχει πεθεί η καραμέλα από τους παοκτσίδες ότι όταν ο ΠΑΟΚ με το καλό πάρει την ΕΠΟ, ναι, τον Οκτώβριο τον επόμενο, θα πάρει μάτι της πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λένε. Έτσι λένε. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα στους ακροατές που είναι παοκτσίδες να πάρουν τηλέφωνο να μου απαντήσουν. Πριν χρόνια που ήταν πρώτος της ΕΠΟ, ένα δικό σου παράγοντας, δεν λέω όνομα. Ναι. Πόσα τρόπαια κατέκτησε η ομάδα τους. Εγώ αυτό περιμένω να ακούσω σήμερα. Πήρε τα ψίχουλα όπως τα παίρνει ο σκύλος έξω από τις ταβέρνες, τις χασαποταβέρνες, τις χασιάς και του πανοράματος. Πάρε και εσύ ένα κόκαλο, ρε, και μην ευχαριστημένος από αυτό. Λοιπόν, Σαράτσι, δεν βλέπω να μιλάς. Τι να πω, τι να. Να μου επαναλάβεις τι θα κάνεις αύριο. Θέλω να σε δουν οι παοξίδες στο θέατρο, στο μπαρ μάλλον, να οργανώνεις το σκηνικό και να κατευθύνεις με κουστούμια την όλη ιστορία. Πες μου σε παρακαλώ τι θα κάνεις. Θα προσπαθήσω να στήσω ένα ωραίο θέμα, μια εναλλακτική διασκέδαση για την πόλη και θα μας κρίνει η ιστορία. Θα πάει το θέατρο όσο πάει και θα δούμε τι κάναμε. Θα κάνουμε υπολογισμό στο τέλος. Θα πας Λεωφόρο Νίκης 63, θα παρκάρεις το αμάξι σου. Ναι, θα πας στο Room 63 και θα οργανώσεις την παράσταση. Θα υποδεχτώ τον κόσμο. Ναι. Και θα προσπαθήσουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί με τους καλλιτέχνες που θεωρώ ότι είναι από τους κορυφαίους του είδους τους. Ξαναπες λίγο την υπόθεση να την ξαναφρισκάρουμε. Η υπόθεση είναι δύο ξεπεσμένοι Έλληνες. Ξεπεσμένοι. Ναι. Ξεπεσμένοι. Ναι. Οι οποίοι έχουν ένα ραντεβού με κάποιες κοπελιές σε ένα μπαράκι και περιμένουν τις κοπελιές. Στη διάρκεια αυτή ξεδιπλώνουν τη ζωή τους, μαθαίνουμε ό,τι συνέβη πολιτικά και κοινωνικά, θα έλεγα, στην εποχή μας, και λέω εποχή μας χαρακτηρίζοντας τον εαυτό μου, γιατί αναφέρεται στη γενιά τη δική μου το έργο. Και είστε γενιά πολυτεχνείου, παίζει και εκεί τίποτα, μήπως. Θα έλεγα πως ναι, 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 ναι. Και ήμουν λίγο μικρότερος την εποχή του πολυτεχνείου, αλλά παίρνει μια μπογιά και από εκεί, ναι. Θέλω να πω, δεν ήμουν ούτε καν φοιτητής που αυτοί σηκώσανε τότε αυτό το βάρος και πήραν και αυτήν την, πώς το λένε, την περίφημη θέση της αντίστασης κλπ. Οι φοιτητές. Όταν λες αντίστασης, βάζεις παρένθεση ή το αφήνεις έτσι, δεν βάζω παρένθεση για αυτούς που δεν ξέρουμε. Βάζω παρένθεση σε αυτούς που ξέρουμε. Μάλιστα, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, παρόλα αυτά περνάει στο έργο και, δηλαδή ξεκινάει η αναφορά του από εκείνη την εποχή μέχρι τώρα. Όλα αυτά πάντα με κωμικό τρόπο. Όχι χιδαίο, αριστοφανικό τόσο πολύ. Καθόλου χιδαίος. Δεν υπάρχει, όπως πήγα εγώ στο Λαζόπουλο, στο Radio City, κάτω από 12 χρονών δεν αφήνουν τα παιδιά. Όχι. Έχουμε κάποιο περιορισμό. Επιτρέπεται και στις έγκυος. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι θα γελάσουν, θα διασκεδάσουν, θα το ευχαριστηθούν. Και τα δείγματα τουλάχιστον είναι πολύ θετικά. Ο Στέφανος τα ξέρει καλύτερα. Νομίζω ότι αύριο δεν υπάρχουν και θέσεις πια. Έχουν κλείσει, αν δεν κάνω λάθος. Ο κόσμος θα πρέπει να ενδιαφερθεί σιγά σιγά και για την επόμενη εβδομάδα, γιατί πιθανόν να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα την ημέρα. Έχει χαιρετίσματα πέρσι τον κύριο Παλατζίδη δίπλα, ότι ταξιδεύαμε μαζί για Αθήνα πριν δύο εβδομάδες στο αερόπλανο. Έτσι το λέμε εδώ. Και τα είπαμε λίγο και στο μετρό. Παοξάκι ο γιος. Καλές παραστάσεις, Νίκος, σύνδεσμος φίλων Μπάγερν Μονάχου. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Γερμανοτσολιά. Όπα, μας πιάσατε, τις πιάσατε τα ντερέκια. Από... Έλα. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω και το κύριο Παλατσίδη, μεγάλο ηθοποιό. Και από μένα τους χαιρετισμούς μου. Λοιπόν, είναι από Γερμανία. Εγώ θέλω να τον παρακαλέσω τον κύριο Παλατσίδη να πάρεις αυτή την αδερφή δίπλα που είναι. Για μένα λέει. Ναι, ναι, να το φορέσεις μια. Κόρη, έχει κόρη. Ένα κολάν. Άκου. Ένα κολάν.
και ένα δωδεκάποντο. Και τι μπορεί να με βγάλει με αυτό το δυναμικό. Να σε βγάλει στο θέατρο, ρε. Εμένα. Ναι. Βέβαια, ρε. Και τι ρόλο να παίξω, ρε, για πες μου. Πιο μεγάλος, ρε εσύ. Ρε εσύ, στάπα και το μεσημέρι μου, φέτε θα έρθω κάτω. Όλο θα έρθεις κάτω, θα έρθεις κάτω, φοβάσαι να το πεις, θα έρθεις κάτω. Άκου να δεις τώρα, άκου να δεις, θα σας ζωγραφίσω. Θα δείξω τις κοτσίδες. Άκου να δεις, ρε Γερμανοτσολιάρε. Ναι. Άσε ρε, με μένα μιλάς τώρα. Ε, είπα εγώ το αντίθετο. Στο είπα και το μεσημέρι. Το άκουσα, ναι, τι. Ε, λοιπόν, γιατί δεν τα λες, ρε, και λες και, όχι, ρε, πότε απέκλεισε και θα μας κάνει και θα μας δείξει. Τι θα κάνει, ρε, τις σφαγές, δεν τις λες. Όχι, ταινία του Ξανθόπουλου γίναμε οι σφαγές. Εντάξει. Άιτε τώρα, πώς θα γίνει για την ομάδα της γειτονιάς σου. Ναι, εντάξει, κλαίμε. Τα λες. Εντάξει. Τα λες. Εντάξει. Για τον Ηρακλή βγάζεις, έχεις μελανιάσει από την κακία σου, ρε. Έλα, μωρέ, σε υπερβολές τώρα, έχω μελανιάσει από την κακία. Έχεις μελανιάσει, ρε. Απέκλεισε την ΑΕΚ, μωρέ, και να σε κάνω εγώ διθύραμβο. Όχι, ρε, δεν θέλω, ρε. Α, δεν θέλεις. Όχι, κοίταξε, θα γίνουν δύο παιχνίδια. Αλλά λέω εγώ τώρα. Ναι. Εγώ θα αποκλειστώ. Εντάξει. Εάν αποκλειστεί η ομάδα της γειτονιάς σου, τι θα κάνεις, ρε. Τι θα κάνω, ρε, με Μπερμπάτοφ σεντερφόρ. Ποιο Μπερμπάτοφ, ρε, τον περπατητή, βρε, τώρα. Ναι. Θα τον βάλουν αύριο στη Νέα Σμύρνη. Θα τον μαρκάρει. Ακούδω. Δεν μιλάτε. Ακούδω όμως. Ακούει και ο Παοξής. Τον... Γιατί το θεωρώ ηθικό στοιχείο. Θα τον μαρκάρει ο Χατζησαΐας, ρε, αύριο. Ναι. Τον θεωρώ. Α, δεν παίζει όμως. Γι' αυτό τα κάνουνε. Ναι, 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 ναι. Είδες. Σήμερα τα βγάλανε. Έτσι, έτσι. Σήμερα τα βγάλανε. Έτσι. Αυτοί εδώ που κόπτονται. Αυτοί. Πώς τους λένε, να πούμε, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Έτσι, σήμερα τους βγάλανε γιατί αύριο έχουν φιλικό παιχνίδι. Έλα, μόνο φιλικό παιχνίδι τώρα σιγά, επειδή θα πάει ο Χατζησαΐας. Όχι, ρε. Δηλαδή, θέλω να πεις ότι ο Χατζησαΐας αύριο θα είναι, δηλαδή, υποτονικός. Όχι, θα είναι, να πούμε, να βγάζει φωτιές. Γιατί τα βγάλανε σήμερα, ρε. Εντάξει, μαγκιά τους. Μαγκιά τους, ρε. Αυτοί, ναι. Κοίταξε, ναι. Αυτοί που διδάσκουν, να πούμε, ήθος. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι Μακεδονομάχοι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί εδώ δεν τα λέτε εσείς γιατί είστε κότες. Είμαστε κότες. Κάνετε τους κόκορες. Ναι, αλλά είμαστε κότες. Εκεί στο Μετρόπολης, αλλά είστε κότες. Εντάξει. Δεν μιλάτε για αυτό το σκάνδαλο που πάει να γίνει, να πούμε, με το Καρατάσο. Ε, κότες. Ποιο Τάσο Καρατάσο, το έργο με τον Τζάγκονα, ποιο. Ναι, το Καρατάσο που πάει να φάνε κούτρα. Έλα ρε κούτρα. Ναι, ρε, Σαράτσι, αυτό κάτσε τώρα, θα μιλήσει ο Σαράτσι. Πάτε να φάτε. Όχι, λέει. Τι λέει ο Σαράτσις. Τι. Τι να πει ο Σαράτσις. Δηλαδή, θέλουν να φάνε τζάμπα. Αλήθεια λέει, ρε. Δεν το ξέρω. Με κουνάει το μάτι, δε. Αλήθεια. Γελάει. Άρα λες αλήθεια. Δεν το ξέρω εγώ το ρεπορτάζ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω. Πού να το ξέρεις, ρε κότα, βρε. Ναι. Πού να το ξέρεις, βρε. Άμα ήταν για τον Ηρακλή. Ναι. Και για την ομάδα σου. Θα το ξέρω. Την ομάδα της καρδιάς σου, θυμάσαι τι έλεγες. Υπερβολές. Ε. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα. Άρα καταστρέψετε την καβάλα. Ναι, ναι. Είστε ανήλικοι, είστε τέτοιοι, είστε αυτοί. Και τώρα. Μούγκα. Μούγκα. Γι' αυτό να τα ακούει ο κύριος Παλατσίδης, να τα ακούει ο κύριος Παλατσίδης, επειδή από τη φάτσα και από την ομιλία φαίνεται ότι είναι ηθικό στοιχείο, ας είναι Παόξης. Λοιπόν, εγώ πάντως πραγματικά δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ από πού να τα ξέρεις, γιατί είσαι έξω από το... Από το κουρμπέτι, ναι, εντάξει, εντάξει. Α, μπράβο. Ο γιος του τα ξέρει. Έχεις πάει κάτω. Ναι, έχει πάει κάτω. Έχεις γίνει χαμουτζής κι εσύ. Έγινε, τι, το δίνουμε τώρα τον άνθρωπο. Έγινε. Όχι, εγώ το γουστάρω, ρε, πρώτα απ' όλα γιατί είναι ποντιάρα, να πούμε. Να το. Να το. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ποντιάρα, ρε. Φτάνει μόνο αυτό. Λοιπόν, κατέβαλες την Ελλάδα να κάνουμε κάνα σύρια, λέμε. Είναι πόντι, ρε. Ναι. Δίνουν τη δουλειά, ρε. Ακούς. Ναι, ακούω, ρε. Ναι, να κοιτάς την ομάδα της καρδιάς σου, να πούμε, και ας τον Ηρακλή, ρε. Καλά, ρε. Έκλεισε, ρε μάγκα, να πούμε. Έκλεισε. Τα λέμε. Άντε. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα, κύριε. Είναι Γερμανίας. Ο γνωστός Αντωνιάδης. Καλημέρα. Ναι, γεια σας, Κωστή. Καλώς τον. Αθρακιός από Κομωτινή είμαι. Τι λέει Κομωτινή. Δεν βρίσκομαι, κύριε. Ξέρεις, φοιτητής Κοζάνης, έχω πει. Ναι. Αλλά εντάξει, πήρα να σε ρωτήσω για τον Ελευθερόπουλο. Πώς είναι την όλη ιστορία. Κοίταξε τώρα. Ο Ελευθερόπουλος είναι ένας κρύος άνδρας. Σωσίας του Παπακαλιάτη, ένα πράγμα να πούμε, ωραίος άντρας, άχρωμος, άγευστος, άοσμος, κρύος,
Μια αρσενικιά κάτι αδανδουλάκι, μια κρύο πράγμα. Λοιπόν, χάνει η ομάδα το 1-0, κάθεται στον πάγκο, ανέκφραστος. Κερδίζει η ομάδα του, κάθεται στον πάγκο, ανέκφραστος. Πάθος 0. Να πιάσει τον παίκτη, να του πει εκεί κοντά, να σηκωθεί, να δώσει εντολή, να σφυρίξει, να συμμετάσχει 0. Βελτίωσε πολύ το αμυντικό κομμάτι του Πανθρακικού, τον έκανε ανταγωνιστικό, αυτό θα πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Παλιές ιδέες, παίζω ανοιχτά, όσα βάλω και όσα φάω, τα έχει αλλάξει όταν έπαιζε στον Πανιόνιο. Δεν πάει σε ομάδα με σίγουρο διοικητικό μέλλον, πάει σε μπέρδεμα. Πιστεύω όμως ότι επειδή ο Πανθρακικός εγκαταλείπει, φεύγει και κοινή, φεύγουν οι παίκτες, φεύγει ο Αθανασιάδης, πάει στην Τρίπολη, δεν θα έχει πρόβλημα παραμονής, θα τη βγάλει τη χρονιά, θα πάρει και τα λεφτά και θα τη βγάλει. Με ενοχλεί η απάθειά του. Ναι, είπε με τον Πανθρακικό, δεν τα καταφέραμε, τον κάναμε ανταγωνιστικό, αλλά μέχρι εκεί. Όχι, το θεωρείς ηθικό ότι συμφώνησε με τη Βέρεια πριν φύγει? Εδώ ρε φίλε, έφυγε ο Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία προδότης, τον κάνανε πρωθυπουργό με τη Νέα Δημοκρατία. Και μιλάμε για ηθικό, επειδή έφυγε άλλος από τον πεσμένο Πανθρακικό να πάει στη Βέρεια. Νομίζω ότι είναι αρκετά ηθικό, διότι το πάλεψε. Σου λέει, δεν υπάρχουν δυνατότητες, μεταγραφές δεν μπορούμε να κάνουμε, χάνουμε και παίκτες. Πάω στη Βέρεια. Καλά έκανε. Το βιογραφικό του στον Πανθρακικό στην Κομωτινή, καλό ήταν. 3-3, 3-4 με Ολυμπιακό, 0-1-2 με την ΑΕΚ. Κάποια μας τα κέρδισε και 1-2 στον Ατρόμητο. Νομίζω ότι τίποτα παραπάνω δεν μπορούσε να δώσει το παιδί. Με ενοχλεί η απάθειά του. Αυτό το μιλίχιο ύφος. Πιστεύω ότι στον Τιτανικό ο Ελευθερόπουλος θα ήταν με αυτούς που πήραν τον Μπράντι και είπανε θα πεθάνουμε σαν gentleman. Δηλαδή δεν θα πήγαινε να πιάσει καμιά βάρκα εκεί πέρα να σώσει την κατάσταση. Τα λέμε. Φιλιά, τα λέμε. Ακούς. Λέγε. Για το καινούργιο λοιπόν και θέλω να σε ρωτήσω. Που άμα ξέρεις, Χατζηνικολάου, κάπως έτσι. Ο Χατζηνικολάου στον Άγιο Νικόλαο έριξε τρεις κατηγορίες τον Άγιο Νικόλαο. Πιο κρύος άντρας από τον, πώς το λένε, από τον, είναι για το κατηχητικό της Χάνθ να πηγαίνει κάθε πρωί με τον κόκκινο να μοιράζει τα αντίδωρα. Δεν είναι προπονητής αυτός. Αυτός είναι στον Άρη. Βρε δεν πανέταγε στην Μπάγκερ, δεν είναι προπονητής αυτός. Ένα κρύο πράγμα, ανέκφραστος, από μπάλα μεσάνυχτα, από τακτική μεσάνυχτα. Κατάλαβα, τα λέμε στη Βίτα. Γεια χαρά. Δεν υπάρχει Χατζηνικολάου. Ο μόνο Χατζηνικολάου που ξέρω εγώ είναι αυτό που είναι στο Real FM και τον περνάμε στο Μετρόπολης κάθε μήνα και τον κάνουμε σκόνη. Γεια χαρά, επόμενη γραμμή. Και είναι το σοβαροφάνη, το Χατζηνικολάου. Καλημέρα. Κύριε Ραβδόπουλε. Όχ, τη πιάτσα στα ντερέκια. Με την καλή την έννοια. Να. Μα πιάσανε. Κοπελίτσα, 4 απορριμματοφύλλα μα έφεγε. Μην μιλά, εσύ να φύγει, να πεθάνει λίγο. Τι έγινε, ρε μάγκα, τι κάνει η καθάριση, πώ πάει. Μια χαρά. Εντάξει. Έδωσε εντολή το αφεντικό και θα γίνει η καθάριση άμεσα. Το άμεσα, δηλαδή χρονικά, πόσο είναι. Άμεσα. Όπω αντιλαμβάνεται ο αστροναύτη το χρόνο. Όχι. 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 Άμεσα. Μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας, στο οποίο συμμετέχουμε ήδη από τώρα για τη νέα σεζόν. Δεν ξέρω, πάντως ο Αναστόπουλος, ένα φίλο μου σε ένα μπαρ, όταν ήπιανε ένα καφέ, ο προπονητής σου, είπε το εξής. Φιλαράκι, έχω την εντύπωση ότι η ομάδα θα πρέπει να έχει 18 πόντους από τον δεύτερο, μην έχουμε κανένα οικονομικό πατατράκ. Έτσι είπε ο Αναστόπουλος σε ένα φίλο μου σε ένα μπάρκι στο Ολύμπιον. Έχεις να πεις τίποτα? Όχι. Όχι. Τέλειος. Δεν τίθεται θέμα. Δεν τίθεται θέμα. Να έχουμε 18 βαθμούς από το. Ναι, για να έχει καβάντζα, δηλαδή θέλω να πω, ήθελα καβάντζα. Κατάλαβες. Δεν τίθεται. Τώρα απλά. Εντάξει. Δύο χεράκια είστε αυτή την πόλη. Εντάξει, είναι μια μαρτύρεση να πούμε. Κουραστήκαμε να πούμε. Είμαι ο μόνος που είπα χθες και το είπες και εσύ ότι βρε Μπερμπάτοφ, πέσε αγόρι μου, πέναλτι θα σε δώσει. Ναι. Τι κουνά στο χέρι, ούτε το χτύπησε, ούτε τίποτα άλλο τον έκανε. Τώρα μου φάνηκε ότι πρέπει να ήταν εντολή Τούντορ αυτό. Ποιο? Να αποβληθεί ο Μπερμπάτοφ. Να αποβληθεί ο Μπερμπάτοφ. Μήπως είχε μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ στο χρόνο. Δεν ξέρω πάντως. Το χειρίστηκε ο Βούλγαρος πανέξυπνα, διότι όλος ο κόσμος λέει το λακαμάτο προπονητή το παιδί δεν το έβαλε να παίξει 90 λεπτά, να το δούμε. Θα δεις και ο προπονητής είναι βλάκας, ας πούμε. Αν μπορούσε ο Μπερμπάτοφ να παίξει, δεν τον έβαζε. Έχει προσωπικά μαζί του. Του κλέψε την κόμενο όταν ήταν στο Λύκειο.
Ρε φίλε, χαζέψτε τελείως, ρε. Κοίταξε να δεις. Αυτή η ομάδα. Κοίταξε, φίλε, πώς... για να γίνεις προπονητής πρέπει να είσαι τσόγλανος. Πρέπει να είσαι διεστραμμένος. Πρέπει να είσαι, να πούμε, σατανικός. Πρέπει να είσαι δολοπλόκος. Ο Τούντορ είναι μπούφος. Είναι μπούφος. Να είσαι αλήτης. Κοίταξε να δεις. Η Κέρκυρα θα ανέβει φέτος κατηγορία γιατί έκανε έξυπνη αλλαγή προπονητή και πήρε τον Αλέκο του Βοσνιάτη. Ο Αλεκάρας εκεί στον Απόλλωνο Σμύρνης. Έφυγε από τον Απόλλωνο Σμύρνης και θα ανεβάσει την Κέρκυρα. Μακάρι. Εις βάρος του Απόλλωνος Σμύρνης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Κέρκυρα έχει καλύτερη ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, είπα κάτι εχθές. Ότι οι προπονητές οι οποίοι από τη Β' Γ' εθνική κατηγορία μπορούν να σε πάνε στην Α είναι δύο σε αυτή τη χώρα. Ο ένας είναι ο Βοσνιάδης. Αναστόπουλος και Βοσνιάδης. Δεν μπορεί να σε πάει κανένας άλλος. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, και έχουν το εξής καλό. Ότι επειδή δέχουν ένα καλό δέσιμο με τους ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν ένα αυστηρό ύφος στο προπονητικό του σύστημα και γενικώς στα αποδυτήριά τους, μπορούν να κρατήσουν τις ισορροπίες και στη μεγάλη κατηγορία. Δεν είναι οι προπονητές που θα σε πάνε να πάρεις τον τίτλο, γιατί κακά τα ψέματα, καμία ομάδα της πόλης και καμία ομάδα των δύο της Αθήνας, οι οποίες ο ένας δεν βάζει λεφτά να πούμε και κάνει το μεγιστάνα με τζάμπα να πούμε την ομάδα, και ο άλλος από το πουθενά με 70 εκατομμύρια ευρώ χρέη πήρε δάνειο ομολογιακό και κάνει μεταγραφές ξαφνικά, δεν μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα από το δυνατό. Κάτι για την Κυριακή. Ξέρεις, επειδή στη Θεσσαλονίκη τα τηλεοπτικά κανάλια δεν έχουν σκηνοθέτη, δεν έχουν μακιγιέρ, δεν έχουν τίποτα. Αν θες να μακιγιαριστείς, πάρε την πούδρα από τη γυναίκα σου κτλ. Γιατί. Κύριε Ραβδοπλέ, ναι, εγώ είμαι με μουσια γεμάτο, δεν βάζω πούδρα, κύριε. Εγώ πάντως στο ντέρμπι, όταν πήγαινα και με βάφαν τη φαλάκρα και τα λοιπά, και τους μουσάτους τους βάφανε. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ναι. Αυτό τώρα είναι κανένα υπονοούμενο για το φίλο σου, ο οποίος έχει μουστάκι. Μουστάκι. Ναι. Α, κλείσε ρε, θα τα πούμε την Κυριακή τηλεοπτικά. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ο κόσμος περιμένει την τηλεοπτική εκπομπή. Μου λέει την Κυριακή που ήταν, λέει ο Θόδωρος, λέω είχε ταξίδι στο εξωτερικό. Την Κυριακή. Την Κυριακή είπαμε, θα είμαστε εκεί μαζί σου. Τέλος. Ωραία. Μια μαρμίτα. Και θα είμαστε εκεί. Μια μαρμίτα παθιασμένη. Ωραία. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον ηθοποιό που έχει δίπλα σου, γιατί ό,τι. Πώς το λένε, ταινία με γέλιο και τέτοιο μας βγάζει και τα σηκώτια, ρε φίλε, από το γέλιο. Δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι φοβερός. Να είναι καλά δηλαδή που τον έδωσε ο Θεός τέτοια χαρίσματα. Να είναι καλά. Όσο για τον άλλο, τον φίλο στον Παοξή, τώρα ο άνθρωπος είπε σε εστιατόριο, τώρα. Αυτός πίνει και τζάμπα εκεί, καταπολεμάει τον πόνο του τζάμπα. Άλλοι που πληρώνουν κιόλας να δυστυχίζουν. Έτσι. Παλιά άνθρωποι. Τα λέμε. Τα λέμε. Χαίρετε, χαίρετε. Φαντάζομαι, λέει, ακούγοντας τον Αντωνιάδη, ο κύριος Παλατζίδης θα εντυπωσιάσει και με το επίπεδό του και το ήθος του. Χίλια χρόνια εποντίον, κοροϊδεύει ο φίλος. Έλα ρε Αντωνιάδη να πούμε, λέει ένας άλλος. Εσύ δεν ήσουν που δεν θα ξανάβγαινες να πούμε. Κράτα μια φορά το λόγο σου, ρόμπα να πούμε. Μπάπης από Γιάννητσα. Λοιπόν, Ραπτό, ο Πάο και ο Τούντορ έχουν ευκαιρία σε δύο εβδομάδες να αλλάξουν όλη τη χρονιά. Τετράδα μπροστά, Ζάιρο με Ροντρίγκες στα φτερά. Μακ κορυφή και Μιστακίδης πίσω. Από το Φόρ θα επαναλάβουμε τον θρίαμβο του 76. Το Βούλγαρο τον αδικείς. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Ωραία τετράδα μου βγάλες, φίλε. Ωραία τετράδα μου βγάλες. Τσαπατσούλης ο ένας, εξτρέμ ο οποίος φορτώνει, δεν μπαίνει ο άλλος. Το Μιστακίδη τον είδε στην πραγματική θέση. Θέλω να κερατάδες αυτό που λέει το μήνυμα. Έξι μάτσο Μιστακίδης δεκάρι και ο Μπερμπάντοφ κορυφή. Βάλ τους ρε κεφάλα του ρε βαζαβουνοκέφαλε. Να σώσει το τομάρι σου. Το τομάρι σου. Τάσος Παλατζίδης ηθοποιάρα. Κωστήκανε λίγο τη φωνή του με όλο το σεβασμό. Το λέω Μάνος ποιητής. Μανώ, εγώ κάνω Παπαγιανόπουλο καλά, κάνω Κωνσταντάρα καλά. Παλατζίδη δεν τον πιάνω ακόμα. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Το κόκκινο πάντως το κάνω καλά, δεν είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δύο-τρία πραγματάκια να πούμε. Να πούμε. Αρχικά για τον Ελευθερόπουλο που λες άψυχος και τα λοιπά. Είδαμε και τον Τούντορ που έχει ψυχή και φωνάζει και σηκώνεται τι, πώς έχει καταφέρει τέλος πάντων. Ο Τούντορ. Ο Τούντορας. Ναι, εντάξει, εμένα μου αρέσει ο προπονητής να είναι παθιασμένος. Είναι, να συμμετέχει. Ναι. Να έχει και λίγο ουσία αυτό που είπες για τον Ελευθερόπουλο. Εντάξει, δεκτό, αλλά και ο άλλος δεν κάνει και τίποτα. Ναι, ναι, εντάξει. Ο Ελευθερόπουλος μου δείχνει και λίγο σνόμπ. Ναι, είναι. Είναι ξενέρωτος. Αυτό που λέμε ξενέρωτος. Και αυτό το στυλ του ξενέρωτου. Και είναι ένας συνδυασμός ξενέρωτου με σνόμπ με ξενέρωτου. Αυτό. Συμφωνώ, συμφωνώ. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και για τους αγρότες που. Έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και διαμαρτύρονται και μας έχουν
έχουν νεκρώσει όλη τη χώρα πραγματικά ως επαγγελματίες. Ακούω, είναι μια κοινωνική ομάδα, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θεωρούνται από το κοινό, από τους ανθρώπους, την κοινή γνώμη, ότι έχουν ωφεληθεί, και όχι μόνο έχουν ωφεληθεί, γιατί ένας δημόσιος υπάλληλος έχει ωφεληθεί με ένα μισθό, έτσι, τον διορίσαν τον άνθρωπο. Ο αγρότης έχει ωφεληθεί παίρνοντας πολλές επιχορηγήσεις και δεν τις χρησιμοποίησε προς όφελος της δουλειάς του. Όπως έπρεπε. Δεν τις ναι, έπρεπε. Γι' αυτό είναι αντιπαθείς οι αγρότες στην κοινή γνώμη. Όχι ότι τώρα έχουν άδικο. Είναι όμως αντιπαθητικοί. Το λέω είναι δημόσια. Ναι. Και ας παρεξηγηθούν και ας φέρουν και τα τρακτέρ να κορνάρουν. Είναι αντιπαθητικοί. Αυτό ισχύει και πέραν αυτού. Λένε είναι το μόνο όπλο που έχουμε να κλείσουμε τον δρόμο κτλ. Με το ίδιο σκεπτικό, αν ο καθένας χρησιμοποιούσε το όπλο που έχει ενάντια στον άλλον. Στο κοινωνικό σύνολο. Ναι. Κολοχανίο. Και επίσης, συγγνώμη, και επίσης μου την έδωσε πολύ που δεν άφησα την έγκυο, μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό. Δηλαδή, αν έχεις τον πατέρα σου με το ασθενοφόρο, να μην περάσει. Ή με το αμάξι. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που δεν θα περάσει. Κατάλαβες. Πάνε καυγάζεται με τον υπουργό και με αυτόν που φταίει, όχι με τον καθένα. Όταν τα παίζαν ζάρια 500.000 δραχμές τη ζαριά, την επικόρυγηση στα καφενεία, ήταν καλά. Και τα μπαρμπούκια γιατί, που παίζανε. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό θα πει και ο φαρμακοποιός και εγώ τα κλείνω τα φαρμακεία. Και αν δεν βρέσεις η φάρμακα. Ναι. Το ίδιο σκεπτικό θα πει και ο αστυνομικός. Εμένα ποιο είναι το, ποια είναι η δύναμή μου, είναι το όπλο. Θα πάρω το όπλο να διαμαρτυρηθώ. Μη το πας παρακάτω. Καταλαβαίνεις τι. Ναι, δεν χρειάζεται. Μέχρι εκεί που το πήγες καλά είναι. Επόμενη γραμμή. Φτάνει. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Έλα ρε, μ' ακούς. Σ' ακούω ρε. Έλα ρε, ο Βερολίνο ρε. Το πρόβλημα είναι να μην κλείσουν τα κολάδικα. Εκεί να δεις τι θα... Εξαιρετικός κύριος. Δεν θέλει να κλείσουν τα κολάδικα. Καλός άνθρωπος. Επόμενη γραμμή, έχουμε άλλο ένα τέταρτο το πολύ. 90-90-90. Θα πούμε προς το τέλος την παράσταση που οργανώνει ο Σαράτης εδώ. Ο Στέφανος, ο παδός του ΠΑΟΚ, στυλάκι έγινες. Στυλάκι έγινες. Αρχίζω και σε ζηλεύω. Δηλαδή εσύ κάνεις και διατροφάρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς τον, καλώς τον. Ραπ, ακούγομαι. Ακούγεσαι καμπάνα, ωραίος. Λοιπόν, πήρα για τον Τάσο τον Μπαλατζίδη. Ωραίος. Εκτός από καλός ηθοποιός, είναι και καλό παιδί. Εγώ είμαι συμμαθητής, αλλά από άλλο τμήμα και ένα χρόνο μικρότερος. Εσύ δηλαδή... Το έκτο αρένων, έτσι δεν είναι Τάσο. Ναι, έκτο αρένων. Και εμείς οι συμμαθητές ήμασταν όλοι περήφανοι γιατί εκτός από επιστήμονες έβγαλε και ηθοποιούς στο γυμνάσιο μας. Ποια περιοχή ήταν το έκτο, παιδιά? Στη Σταυρούπολη. Σταυρούπολη. Και όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη ραπ πήγαινε τότε στην. Το μόνο γυμνάσιο που υπήρχε εκεί. Ναι. Επίσης... Εξατάξιο, Τάσο, ε. Εξατάξιο. Όχι. Εγώ όταν πήγαινα ήταν. Για κάποιο διάστημα γυμνάσιο με τρίτη τάξη, λύκειο, ξαναεπανήλθε στο λύκειο έγινε αργότερα. Ναι, και ξαναεπανήλθε στο εξατάξιο. Ναι, το παρότι είχες εσύ φιλόλογο. Ο αδερφός μου τον είχε που ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερος. Τι θυμάστε, ρε. Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ το γυμνάσιο το έκτο έβγαλε εκτός από τον Τάσο ηθοποιό, έβγαλε και τον Ζαγορίτη. Το θυμάσαι, Τάσο? Το Ζαγορίτη, όχι. Που έπαιξε με λένε Στέλιο σε ένα έργο. Κινηματογραφικό. Επίσης και τον Ναουμίδη έβγαλε ηθοποιό. Ναι, και τον Τάσο τον Μπεζιρκιανίδη βέβαια. Α, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τώρα να πούμε για το σύστημα που θα εφαρμόσει αύριο ο Τούντορ με τον Πανιόνιο. Για να δούμε. Επειδή απέτυχε το 3-5-2, θα εφαρμόσει ένα καινούριο σύστημα, λέει, που λέγεται τρελή αρκούδα. Συρτό παιχνίδι με ψηλές μπαλιές. Δεν μου λες εσύ τώρα. Εσύ. Με αυτή τη φωνή την νεανική, ήσουν να συμμαθείς με τον Παλατζίδη. Δεν πρέπει να κάπνισες ρε κερατά στη ζωή σου ποτέ. Δεν κάπνιζα, όχι. Έχεις φωνή νεανικού άντρα, ρε. Ναι, θα έρθω μια μέρα να τα πούμε από εκεί πέρα. Από Σταυρούπολη θα έρθεις. Ναι. Πάρε και κάνα φάρμακο από το νοσοκομείο. Κάνα από εκεί, από το Λεμπέτι. Από το Λεμπέτι να πάρεις. Ναι. Μου δώσανε για σένα ένα, αλλά ντρεπόμουν να στο πω. Να τα! Α, έτσι, πλαχίτσα, Έλα εδώ και θα τα πούμε, ρε βρωμόσκυλο, έλα. Έγινε, τα λέμε. Καλή συνέχεια, γεια. Για χαρά. Τώρα αυτή η φωνή του είναι τριαντάρι. Το άμα τον ακούσεις, φαντάζεσαι έναν άντρα 25-30 χρονών. Δεν κάπνισα, λέει. Φοβερός. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωνσταντίνε, λέγω το όνομά μου, λέω. Καλά σε είπα, ρε Κωνσταντίνε, καλά σε είπα. Καλά, εντάξει, με δυο τσίπουρα μπορεί να με πεις και Γιώργο. Όχι, δεν έχω. Τα ήπιες? Όχι, ρε. Κανοβισκάκι. Δεν καταλάβεις ποιος είμαι.
Για βοήθα. Βοήθα, συνάδελφος του πατέρας. Ο, του θείου Σκούρου συνάδελφος ήσουνε. Έμαθα. Έμαθα με το έμαθα με το συγχωρεμένο κάνατε αλητίες. Ναι, κάτω που από κοντά άμα βρεθούμε. Ναι. Μην. Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ που είσαι γιατρό. Ναι. Να είναι πάντα καλά ο Σπύρος. Ναι. Μιλήσαμε, θα είπαμε, θα βρεθούμε και ένα βράδυ ναι. Θα έρθουμε εκεί οι δυο μας. Θα μου πεις ιστορίες από τα Μπουδανιά. Ναι. Έτσι. Θα σου πω ιστορίες από τους Ευζώνους. Από τους Ευζώνους, Δημόσια καθάρματα. Καλά περνάνε. Σιγά. Καθάρματα. Μια χαρά έμψη. Τι λέει η Χαλκιδική, καλά? Καλά ρε φίλε, ένα εδώ λιακάδες έχουμε, εντάξει τώρα σπίτι μου, εντάξει χαλαρά είμαι αυτές τις μέρες. Πώς είναι η ζωή ενός μπεκιάρη σε αυτή την ηλικία? Δηλαδή βλέπεις τους φίλους σου, τους μαθητές σου, ξέρω εγώ κτλ. Είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά, άλλοι κάνανε εγγόνια, άλλοι χωρίσανε. Εγώ βγαίνω την ώρα πάνε για έπνο, άλλοι βγαίνω εγώ. Την ώρα πάνε αυτοί για έπνο βγαίνεις εσύ έξω. Ναι. Μάλιστα. Εκεί έχει ζωή η Χαλκιδική. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα με το καλοκαίρι πιο πολύ. Ας το καλοκαίρι, τώρα για το χειμώνα λέω εγώ. Υπάρχει, πάντα υπάρχουν τα μέρη που μπορεί να πάρει. Άμα είσαι γαργαλιάρης, τσαχπίνης να μου έχει, έτσι. Πάντα υπάρχουν. Ναι. Αυτά είπαμε από κοντά να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, σε πήρα να σ' ακούσω. Δεν λες κάτι για πάντα. Πώς το βλέπεις, Μανέκο? Σαν να στρώνει σιγά-σιγά. Με τη Λεβαδιά δεν τον είδα. 3 ώρα το μεσημέρι με πιάσε ένα χειμωνιάτικο ύπνο. Καλά έκανε. Όχι, καλό ήταν με τη Λεβαδιά, ήταν πιο καλό το πα. Ας δούμε πώς θα είναι και με τον Ατρόμητο τώρα. Αυτό το δεξί μπακ που πήρατε καλός είναι, καλό κορμί είναι, ανεβαίνει παρά τα 32-33 του χρόνια, αθληταράς, μ' άρεσε. Μετά από 3-4-5 χρόνια βρήκατε δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό. Να ξέρεις ότι αυτός είχε να παίξει ένα χρόνο. Ναι, τον είδα όμως, έχει καλά πατήματα. Θα φορμαριστεί. Και ο Μπουμάλευεσαι. Στο play-off βλέπω θα ανέβει αυτός. Αν δεν έχει καλά τραυματισμό. Τώρα διαβάζω, τα βρήκανε, παίρνει και διαφάνες από το Πανετολικό. Ναι, Παιχταράς. Κάνει καλές μεταγραφές. Αν ανέβει και ο Μπέρκ ψυχολογικά, γιατί το μεγαλύτερο. Αν βγάλει 2-3 γκολ, μια τριάρα, τώρα πάλι τραυματίστηκε, δεν άπαιξε. Είναι λίγο Fiat. Βγήκε λίγο Fiat ο Μπέρκ. Χαλάει εύκολα. Εντάξει. Φιατάκι βγήκε. Χαλάει εύκολα. Είναι και ψυχολογία, ξέρεις. Καμιά φορά είναι και ψυχολογία. Όχι, φιλοτραυματισμός δεν είναι από ψυχολογία. Ναι, εντάξει. Εντάξει τώρα. Εντάξει, ο τραυματισμός δεν είναι από ψυχολογία. Εσύ πώς είσαι, όλα καλά? Κάνω τα check-up μου, προπόνηση, βάρη, box, μόξ. Ήθελα να σε πάρω σήμερα, να σε τράβηξε... λίγο, αλλά λέω κάτι τώρα. Με τράβηξε λίγο... Και σε πήρα τώρα το βράδυ. Με τράβηξε λίγο η μέση, λίγο γεράματα αυτά και τα λοιπά. Κάνω κάτι ασκήσεις. Σιγά ρε τα γεράματα, να μάρε. Εντάξει. Σιγά τα γεράματα, ρε. Εντάξει. Έλεγα με τον γιατρό, μιλούσαμε και λέω εγώ το Κωστή, το θυμάμαι. Που ερχόσουν στην τράπεζα, θυμάσαι τότε που ερχόσουν στον πατέρα σου, στο θείο σου. Ερχόσουν στο κεντρικό στη Θεσσαλονίκη. Έπαιρνα χαρτζηλίκι και έφευγα. Να κάνω. Ναι, ξέρω. Πήγες και έπαιζες τερματοφύλακας τότε, τότε ήσουν τερματοφύλακας. Με ένα 75 μαλλί τότε. Είχα μαλλιά σαν αγκλάκι μου. Ήσουν ένα κούκλος τότε. Μετά έγινα κουσγούνης. Κλείσε. Δεν πειράζει. Κλείσε. Λοιπόν, είναι στις γραμμές. 1, 2, 3, 4. Μαυρόπουλος Γιάννης. Φυλάκι από το φιλόξενο Πειραιά. Σε ακούω από ίντερνετ. Περαστικά στην υγεία σου Γιάννη Μαυρόπουλε. 3. Δεν έτυχε, φίλε, να γίνει εκπομπή. Η Νόβα ζήταγε πολλά λεφτά. Γιάννη, ευχαριστώ για την προσπάθεια που έκανες. Δεν φταίει η Νόβα, φταίμε εμείς, γιατί είμαστε βλάχοι, χωριάταροι. Τρεις από το τέλος. Τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. Έλα, Κωσί. Καλώς τον. Χρήστος Γιάννη, Παναθηναϊκός. Τι λέτε, Γιάννενα, καλά. Κρύο, φίλε, ψόφος, κακός ψόφος. Κακός ψόφος. Ψόφος, κακός. Να χαιρετήσω εκεί τον κύριο Παλατζίδη. Τον ευχαριστώ που μας μεγάλωσε με πολύ ωραίες ερμηνείες σου και να συνεχίσει έτσι. Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα έρθει στα Γιάννενα, πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν κλείσει sold down που λένε οι παοξίδες. Sold down έγινε. Στο... Όπως λέει και ο Τζόρνταν, sold out. Sold down. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι από Καρδίτσα βασικά. Ναι. Εδώ είμαι φοιτητής. Ναι. Άκουγα σήμερα την συζήτηση που είχατε το μεσημέρι με τον Γρηγόρη για τους πέσους, μωρέ, τους... Την αγροτιά μας, ναι. Την αγροτιά, ναι, έτσι. Ναι. Και επειδή με την τιμημένη αγροτιά εγώ μεγάλωσα εκεί κάτω... Για δω στα φώτα σου, λοιπόν. Ναι, ναι. Βλέπω κάθε καλοκαίρι, ξέρεις, καφενεία τώρα, κάτι γέρι, ας πούμε. Και οι γονείς μου βέβαια γέρι, αλλά ήταν στο δημόσιο πατέρας μου συγχωρημένος.
Τι κάνουν οι γέροι, τώρα, ναι, λουκουμάς τώρα, καφεδάκι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και μας φάγαν τα λεφτά και μνημόνιο και ξέρω εγώ και σούξου μουξ και τα παιδιά μας και τα λοιπά. Και κάθομαι και του λέω τους γέρους, δεν μου λέτε κύριοι καλοί μου και τα λοιπά. Όταν ερχόταν οι επιδοτήσεις, οι οποίες επιδοτήσεις αυτές δεν έκανε κανένας, κανέναν έλεγχο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από εδώ, από την Ελλάδα, εσείς θα δρώγατε τα λεφτά και τα λοιπά και περνάγατε και μετράγατε 50 φορές τα βόδια και τα μοσχάρια και τα ξέρω εγώ και τα σουξουμούξου, τότε γιατί δεν λέγατε τίποτα? Τι είπανε? Και τώρα εγώ την ύφη. Τι είπανε? Τι είπαν, άμα ξέρω εγώ και εσείς οι νέοι και τα λοιπά και δεν κάνετε τίποτα και όλα. Δεν μπορεί να μιλήσεις, δεν πες του για μας εσύ. Φαταούλα. Ξέρεις τι του είπα, ξέρεις τι του είπα, σε διακόσμιο με συγχωρείς. Του λέω ότι εγώ είμαι φυσικός, εγώ αύριο θα πάρω πτυχίο. Εγώ αύριο θα πάρω πτυχίο και θα έχω 29% φόρο από το πρώτο ευρώ και άλλα 20 ευρώ, άλλα 20 φόρο Νταπαντζηλίκη 49. Με τη μάνα μου 66 χρονών αδερφέ του λέω, με τι θα τη βγάλω πέρα αν πάω τα φάρμακα που έχω 500 ευρώ χρέος. Δεν ήξερα να μου απαντήσει ο Θεός. Ναι. Οπότε το θέμα είναι ότι ή θα την παλέψω εδώ στο Ελλάδα ή θα την κάνω για κανένα Αμέρικα, κανένα Γερμανία, καμιά φάμπρικα Καζαντζίδης και τα ρέστα. Αυτός ο Καζαντζίδης ξαναήρθε στο προσκήνιο με τις καταθλιπτικές τραγουδάρες του να πούμε και έφερε μαζί με τη μιζέρια που ήρθε στην Ελλάδα, αναδεικνύονται ότι τα τραγούδια του είναι διαχρονικά. Εκείνη η ξενιτιά 60 χρόνια τραγουδιέται και δεν σταμάτησε να πούμε να είναι ντεμοντέ αυτή η ξενιτιά. Τα λέμε, πρώτο τελευταίο για σήμερα, καλημέρα. Τι λέει, ναι. Έλα ρε, μια χαρά είναι η ξενιτιά, τι έχει? Να πας εσύ και εγώ στην ξενιτιά ρε, δε, άμα σκλαίνει άλλοι από πίσω, το παιδάκι μου έφυγε. Είμαι ρε. Είσαι. Είμαι ρε, ο Ταρίφος είμαι από το Βερολίνο. Έλα ρε Βερολίνο ρε, Βερολινάρα, τι έγινε? Έλα, ρε Βερολίνο. Έλα ρε, τι σημαίνει ψηλά ρε. Πρόσεξε τώρα. Σ' ακούνε ταξιτζίδες που είναι αραγμένοι τώρα στην Τσιμισκή, δεν έχουν δουλειά. Και ακούνε σε ένα ρε παλιό σκυλο να κονομάς 3 και 4 χιλιάρια καιρός να είσαι. Πώς είναι τα πράγματα απάνω, κονομάς. Λοιπόν, κονομάμε ρε, αλλιώς τι κάνουμε εδώ πέρα. Να σε πω. Για πέ. Ναι ρε, αυτό ήθελα να πω ότι άμα κλείσουνε, με έκλεισε πριν ο δικός σου, καλά έκανε, το είπα λίγο κάπως. Ναι. Άμα κλείσουνε εκείνα τα καλά κορίτσια, ναι, τότε μόνο θα γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα. Όπως ξέρεις, εγώ με παοξής είμαστε καλλιεργημένοι εμείς, όπως η Λυσιστράτη να πούμε, το Αριστοφάνη. Άμα το κλείσουνε, μόνο τότε θα αλλάξει τη χώρα. Άκουσε, σε λέω. Όλους μόνο αυτό του νοιάζει, τίποτα άλλο. Με λες και σε λέω, τίποτα δεν γίνεται να πούμε. Κάτσε. Αυτό το παιδάκι που παίρνει τηλέφωνο που λέει Ερθόν και τύπα. Τα χαμένα τελείως να πούμε. Φίλε, άκου να δεις. Θα φάει ξύλο τη μαμά, τι είναι στο άλλο δωμάτιο. Κοίταξε τώρα. Έχει σχολείο αύριο, αγόρι μου. Τέτοια ώρα πρέπει να κοιμάσαι αύριο σχολείο. Άκου τώρα, ποια είναι η αλήθεια. Άκουσε κανένα μήκο, φάει και το καλαμάκι να πούμε. Αύριο πρέπει να ξυπνήσεις. Άσε τα αντριλίκια. Άσε τα αντριλίκια. Άσε τα αντριλίκια της δεκαετίας του 80. Άστα αυτά περάσανε. Τώρα καλά, λοιπόν καλά, θα πας στο δημοτικό. Θα πας. Ναι, θα πας. Ερυθρόλευκη τούμπα είναι σαν να λες από την παγωμένη Σαχάρα σε παίρνουν τηλέφωνο. Τώρα να σου πω μια πικρή αλήθεια. Να σου πω μια πικρή αλήθεια. Να σου πω μια πικρή αλήθεια. Ούτε με κιάλι, βρε κάτσε, έχω να πω μια αληθινή αλήθεια. Δεν υπάρχει ούτε με κιάλι οπαδός του Ολυμπιακού, φανερός στην Τούμπα, ούτε υπήρξε ποτέ. Όταν θα κατέβεις, χρόνο έγινα, κάτσε να σε πω ρε. Τι να με πεις ρε ταγάρι, τι να με πεις. Χρόνο έγινα, δύο αξίδες είχα και αυτοί έχω την υποψία, οι σιρικάδες αυτοί τότε. Δεν ακούς. Λοιπόν, πρέπει να ήτανε εξώγραμμα του Τέμι, όταν είχε έρθει η Βανδύ στην πύλη αξιού, όταν ερχόταν, πρέπει ο Τέμις να έκανε κουτουκέλες να πούμε. Αυτό. Ντροπή, κόπηκες. Πρόσεξε τώρα να δεις γιατί δεν ακούς, είσαι και βλάχος. Άμα πας σε 50 δημοτικά της Θεσσαλονίκης και πας στην 5η δημοτικού που είναι η κόρη μου και ρωτήσεις πώς είστε παοξίδες, θα σηκώσουν το χέρι πολλά παιδιά. Η δεύτερη ομάδα είναι Ολυμπιακός. Άρης και Ηρακλής δεν υπάρχουν. Το κατάλαβες βρε ταγάρι ταξιτζή από το Βερολίνο. Τόση ώρα προσπαθώ να σου πω αυτό το πράγμα. Εάν δεν βγεις από την κεντρική Μακεδονία και πας καμιά Κομωτινή, από την Θράκη, πας καμιά Φλόρινα, πας καμιά Γιάννενα κτλ. Και πες την τάξη την 5η δημοτικού της κόρης μου και πεις πως είναι παοξίδες, άμα σηκώσουν 4 στο χέρι οι άλλοι είναι Ολυμπιακοί. Εκεί το πρόβλημα στις γενιές που έρχονται. Καλημέρα, τελευταίος για σήμερα.
Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Εσύ. Καλημέρα από τις ασπρόμαυρες Σικές. Να τις Σικές. Ναι. Παντού είναι οι Σικές. Τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ, κύριε Ραπτόπουλε? Καμιά άλλη μέρα θα δούμε τόσα χρόνια να με ρώσικο βασιλιά μπροστά, τίποτα δεν κάνουν. Κοίταξε να δεις. Σιγά σιγά χτίζεται η ομάδα. 4 χρόνια περάσανε. Εκλογές πιο γρήγορα γίνονται, να πούμε. Φίλε, στη Βόρεια Ελλάδα εδώ πρέπει να κάνουμε υπομονή με τις ομάδες. Πρέπει να κάνουμε υπομονή με τις επενδύσεις. Γενικά πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πρέπει να αναπτύξουμε την υπομονή. Θέλω να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άλλες επενδύσεις. Για να ακούσω. Υπομονή. Χρόνια υπομονή κάνουμε. Εντάξει, πρώτοι στην πόλη είστε. Στο χωριό να πούμε. Τι να κάνουμε τώρα, άμα φύγεις από το Λιτόχωρο τρως κάτι κατραπακές. Εδώ όμως είσαι μάγκας. Με το ρολόι μπροστά τι θα γίνει με το ρολόι, να πούμε? Κοίταξε φίλε, εάν θες να κάνεις τον ΠΑΟΚ μεγάλο, θα δώσεις 4 εκατομμύρια, θα πάρεις ένα center for που τριπλάρει, που μπουκάρει, που πλασάρει, που παίζει στο μεγάλο χώρο, που τριπλάρει στον κλειστό χώρο, εκτελήγει με κεφάλι. Και ένα δεκάρι από πίσω. Εμένα να βάλεις τι μάνα. Τι ας σε κάνω τώρα. Εάν εσείς. Κάτι δανεί. Ναι, ναι, Ευρωπαίοι δανεί. Εάν εσείς ξοδέψατε 60-70 εκατομμύρια ευρώ για να παίζετε με 36 χρονών τον Μπερμπάτοφ center for και να παίζετε με τον Μπέλκα δεκάρι. Τόσο μεγάλη ομάδα είμαστε. 2 εκατομμυρίων ευρώ πάγκο τον έχουμε. Ναι. Εντάξει, τι άλλο. Θεσσαλονίκη που λες. Εντάξει. Αυτοί είμαστε στις επενδύσεις. Τόσο κορόιδα. Κορόιδα είμαστε. Τι είμαστε. Κρίμα. Φιλιά, τα λέμε. Κρίμα. Για χαρά. Μου χάλασε τη διάθεση. Στεναχωρέθηκα, ρε Σαρά. Γιατί? Στεναχωρέθηκα τώρα. Έχετε εξοδέψει 1 εκατομμύριο χρήματα και στη θέση 9 και 10 τραβιέστε με τον Κλάους, τραβιέστε με τον Μπερμπάτοφ 40 χρονών, τραβιέστε με τον Μπέλκα. Και άμα σου βγει ο πιτσιρικάς από την Κατερίνη, λες έβγαλα το ταλέντο. Έλειπες χωρίς παράγοντας έκανες. Δεν τα έλεγες εσύ αυτά? Δεν ξέρω πώς είναι τώρα με τόσα λεφτά. Πώς? Δεν ξέρω πώς είναι με τόσα λεφτά. Δηλαδή με Ίβιτς Μουσλίμοβιτς ήσουν καλύτερα από Πέλκα Μπερμπάτοφ. Λέω εγώ. Βιερίνια. Έπαιρνε στο ένας με έναν, ένας με δύο, ένας με τρεις το κάρφωνε. Έπαιρνε το μάτς μόνος του. Έχει ο Πάκ τέτοιο παίκτη. Βγαίνει ο Μπερμπάτοφ και κάνει συνέντευξη στον εαυτό του. Μπορείς ρε Βούλγαρε να πάρεις ένα μάτς μόνος σου. Να μπεις μέσα να σουτάρεις, να πλασάρεις. Μπορείς. Τι να μπορέσεις. Μοροίδες έχεις τον πισινό. Έβγαλες εκεί τον Τούντορ χαζό. Σε πιστεύουνε και τα ταγάρια. Και έκανες να πούμε την καλή σου. 5 μήνες βγάζεις τον άλλο φταίχτη. Και είναι λέει καλός χαρακτήρας ο Μπερμπάτοφ. Ρε Βούλγαρος και καλός υπάρχει. Λοιπόν, κάνε το τελευταίο σου, τελευταία σου αναφορά. Πες μου, εγώ δεν το ξέρα. Αν δεν μου έλεγες ότι γίνεται αυτή η ιστορία, το promotion σου είναι παοξίδικο. Έπρεπε να με πεις πιο μπροστά. Τέλος πάντων, πες τώρα να περισσώσεις. Σε όλη την πόλη αναφερόμαστε. Σε όλη την πόλη, γιατί πόλη? Και χωριά δεν έχει, Σέρες δεν έχει, Δράμα δεν έχει, Μασακούρι. Όχι, μόνο στον Μπορεί πόλη. Να έχει μια. Μα ακούει τώρα μια μοναχική γυναίκα θεατρόφιλη στον Πολύγυρο Καλκιδική, στην Κατερίνη. Στην Άουσα, στη Βέρεια, στην Καστοριά. Την απορρίπτεις? Όχι, αλλά όχι. Θα πάμε εμείς και στην Καλκιδική. Ναι. Και στην Βέρεια και στην Κατερίνη. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε πρεμιέρα αύριο. Ναι. Στο Room 63. Έτσι. Sex and the Grexit το έργο. Sex and the Grexit. Ωραίος. Ναι. Παλατζίδης Τσελέπης. Έτσι. Πρωταγωνιστούν. Γνωστοί, πασίγνωστοι. Έτσι. Το έργο το έγραψε ο Τάσος ο Παλατζίδης. Με τις πινελιές του Λάκη. Είναι φίλοι με τον Λάκη, κουμπάρι με τον αδερφό του. Έχουν μια συγγενική σχέση. Εγώ μια υποχρέωση στο Λάκη. Εσύ, ναι. Ναι. Γιατί ο Λάκης, παρόλο που είμαστε χωριάτες εδώ πάνω, δεν μας σατήρησε όπως σατήρησε. Πώς τη λένε εκείνη που κάνει την ηθοποιό, αλλά δεν είναι. Την Τενίση. Κατάλαβες. Δεν μας πήρε δηλαδή στο χαβαλέ. Μας είδε ένα κλικ επάνω. Και μας έκανε πολύ γνωστούς. Όχι στο στυλ ότι κοίτα τους χαζούς. Όχι. Κοίτα τους τρελούς. Εγώ πιστεύω ότι ο Λάκης τη σέβεται την Τενίση. Την παραδέχεται τώρα άσχετα να κάνει σχόλια τέτοιου τύπου. Πιστεύω ότι. Τη σέβεται την Τενίση σαν ηθοποιό. Ο Λάκης σέβεται όσους δέχονται την κριτική. Έτσι. Ναι. Πράβο. Έτσι πιστεύω εγώ. Όποιος είναι παρεξηγιάρης τρελαίνεται. Ναι. Και όσοι κάνουν σάτυρα και δημιουργείται κατάσταση. Βέβαια αυτό, ναι, με τη σάτυρα έχει και ένα θέμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε η σάτυρα ξεπερνάει τη σάτυρα και πότε είναι σάτυρα.
Εκεί λίγο διαφωνούμε όλοι. Εντάξει, το μέτρο τώρα. Εντάξει. Αλλά το, ακόμα και σκληρή να είναι η σάτυρα, αν ο άλλος την αποδεχθεί, του κόβει τα πόδια. Φαντάζομαι τώρα να μου σατυρίζει κάποιο εμένα εσχρά, α πούμε, και τα λοιπά, να με σκίζει και τα λοιπά, και να πάω στο θέατρο προσεκτικά και να χειροκροτήσω. Θα με σεβαστεί. Έτσι δεν είναι. Θα το κάνει όμω. Ε? Θα το κάνει. Εγώ θα το κάνω. Εσύ. Εγώ θα το κάνω. Κόσμο μπορεί να μην το κάνει. Ναι. Αν με σατυρίζει για τη δουλειά μου και τα λοιπά. Αν μου βρει την οικογένεια, αν μου βρει, ξέρω εγώ αυτά. Όχι. Αλλά αν με σατυρίσει με τρόπο έξυπνο, γιατί η σάτυρα είναι ταλέντο. Άλλο ύβρι, άλλο σάτυρα. Δεν ξέρω τώρα, εδώ ειδικό είναι ο Τάσος να μας πει. Δεν είμαι ειδικό και εγώ γνώμη μπορώ να πω, όπως και εσείς. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν προσβάλλει κάποιον ή κάποιους, είτε ένας είτε μια ομάδα ανθρώπων είναι, όταν δεν προσβάλλει, μπορεί να γίνεται ελεύθερα και να θεωρείται ότι γίνεται και καλοπροαίρετα. Εγώ δεν κατηγορήθηκα από την Φέη Σκορδά και την άλλη, την Τζιτζίλη, πώς τη λένε, ότι βγήκε ένας ακροατής ο οποίος δεν μπορούσε να μιλήσει και εγώ γελούσα και κατηγορήθηκα ότι το σατήριζα και έγινε ολόκληρο θέμα τότε στο παλιό το Άλτερ και τσακώθηκα μαζί τους εγώ, δεν θυμάσαι, ναι, ναι. Και έγινε φασάρια. Είναι πώς το πάρει, όπως το πάρει κανείς. Εντάξει. Πόσες Τετάρτες είναι μέχρι το Πάσχα αυτό? Νομίζω 12. 12 Τετάρτες. 10 με 12, ναι. Ναι. Τώρα έχουμε sold out, που λένε. Ναι, sold out. Από πού προμηθεύονται? Δεν, δηλαδή, έχουμε εισιτήρια. Δεν έχουμε εισιτήρια. Πώς γίνεται δηλαδή? Λειτουργούμε με την είσοδο κανονικά στο κατάστημα. Όπως λειτουργεί ένα κατάστημα όταν πηγαίνει με θέαμα. Κάτσε εσείς, αλλά τώρα δεν μου τα λες καλά. Πώς κάνει τότε sold out? Μου λες τώρα είναι sold out. Έχω κρατήσεις για όλο το μαγαζί. Έχω κρατήσεις. Ναι, ναι. Α, έτσι να μου πεις. Ναι, έχω κρατήσεις. Σε ποιο τηλέφωνο? Στο τηλέφωνο του μαγαζιού. Ποιο είναι? Να σου πω, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Τι πάω ξύς είσαι, ρε. Θα μου το πεις το πότε μεσημέρι. Θα δώσω το δικό μου μαγαζί, μην στεναχωριέσαι. Εντάξει, άντε, θα τα πούμε αύριο. Γιάννη Σκελετίδη συνεχίζει. Ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε. Εμείς θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Γεια. Καληνύχτα. 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 Καληνύχτα.